Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Κουμπαράκι μου, καλημέρα, κουμπαράκι μου! Τι κάνεις? Δώσε λίγο εδώ, δώσε εδώ το μικρόφωνο, ρε, δώσε εδώ, δεν ακούω. Ο Στέφανος, ο φίλος. Ο φίλος, ο τετράγωνος, ο πυγμάχος, ναι. Χθες ήταν προπονητής για πρώτη φορά, κάθισε στη γωνία. Α, μεγάλη εμπειρία, φίλε, όντως, ναι. Ενώ νοκάουτ πήρε το μάτς, στο Κυμπικής γίνανε αγώνες. Μπράβο, ρε Στέφανε, μπράβο, ρε παίκτη. Ο Κοντός ήταν πολυβόλο. Μαρούσε καλά, ε! Ο Μπουρουτζούδης, να πούμε. Μπουρουτζούδης, πήγε Κυλκή δηλαδή. Όχι, αφού είχα μάτσο, θα πήγαινα. Ναι. Αν δείτε, ας πούμε, το εξωτικό. Αν ήταν Κυλκής. Το άλλο Σαββατοκύριακο που. Δεν έχουμε τίποτα, είμαστε χειρό Σαββατοκύριακο. Ναι. Με τις βρωμοεθνικές ομάδες της Άφνης. Ξεραίλα, ναι, ξεροσύρδα. Μας κάνει κακό και στη δουλειά, να πούμε, γιατί τώρα. Θα χαλαρώσουν όλοι. Κάνει καλό στους παίκτες. Κάνει καλό στην ομάδα μου όμως. Στην ομάδα σου γιατί κάνει καλό. Κάνει καλό στην ομάδα. Τέτοια φόρμα που έχει η ομάδα σου. Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Έχει μεγάλη φόρμα. Ακριβώς γι' αυτό. Θα χαλαρώσουν τα παιδιά, θα ξεκουραστούν. Έβγαλαν, τράβηξαν κουπί 15 μάτς από τον Ιούλιο. Έθελξαν με το ποδόσφαιρο που έχουν παίξει. Δεν πειράζει. Οι ομάδες οι μεγάλες κερδίζουν με τα σημαίνα γιατί κάτι Μπαρτσελόνες, κάτι Ρεάλ, κάτι Μπάγκερ δεν μπόρεσαν να θέλξουν ούτε έτσι και να κερδίσουν τα λιμά τους. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι ότι είδαμε και ένα. Μια σούπα ανάλετη στο Liverpool City. Βέβαια, εκεί που χάθηκε πέναντι. Ένα παιχνίδι που ήταν πραγματικά έτσι. Πώς να σου το πω, ρε φίλε. Ο φίλος του κέντρου του γηπέδου. Ναι, εκεί πασούλες στο κέντρο. Ένα πέναντι είχαμε στο τέλος. Το είδα, μόνο εντάξει, 10 μέτρα out. Τόση λεωμαχρές στο δεύτερο διάζωμα. Ζήτησε ο άλλος να το χτυπήσει. Ναι, τα έχουμε παντού αυτά. Ναι, τα έχουμε. Ναι. Πάντως μια που πήγες κατευθείαν εκεί στο box. Εγώ χαίρομαι να κερδίζω έτσι. Θα πάμε εκεί, πάμε στο box. Ναι, πάμε στο box. Χαίρεσαι, όταν γυρνούσε. Ναι. Άκουγε Μετρόπολης. Ναι, ο Στέφανος, ναι. Φιλαράκι. Ναι. Και. Έσφιξε το κουμπαράκι. Πρέπει να το δέσουμε το μάτσο. Μα βλέπω το κεφαλιά του Μάντζιου επικίνδυνη ήταν εκείνη η φάση. Εκεί δύο κεφαλιές του Μάντζιου. Δηλώνουν ότι ο Απόλλων δεν θα σωθεί γιατί έχει σεντερφόρ παλέμαχο. Ναι, έχει το Μάτζιο. Ναι. Έχει τον άλλο που είναι ισοσία στο Απόστολο Νικολαίδη, τον Κοντοέ. Δεν θα σωθεί γιατί έχει σεντερφόρ το Μάτζιο. Ναι. Άρα και ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πρωτάθλημα γιατί έχει σεντερφόρ το Χασάν.
Και τον άλλο τον Γκερέρο. Πώς και το τον άλλο τον Γκερέρο. Α, το ξεχάσουν οι Ολυμπιακοί. Δεν παίρνει, γιατί που πανηγυρίζουν. Έχει και Αλακαμά προπονητή Ολυμπιακό. Γιατί... Με τον αναμαλιασμένο λε. Εκείνο είναι σαν να βγαίνει από την Πετίτη, να πούμε το 1985. Ναι. Έχει πιει 6-7 ποτά. Ναι, 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 ναι. Δεν του έχει κάτσει η μπαργουμάρα, να πούμε. Με καμία δεν του κοτσέκει η μπαργουμάρα. Πήγε σε κατευθείαν σαν ψηλάση. Είναι αξίριστο το γέννη του. Κοίταξε τώρα. Είναι μερικοί άνθρωποι. Για πε. Θα σου πω εγώ τώρα. Εγώ άμα αφήσω γέννη είμαι άθλιο. Καλά, εγώ είμαι άθλιο και χωρί να. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Άστο να το πω εγώ. Πες το, ναι. Είμαι άθλιος που είμαι άθλιος χωρίς το γέννη. Πρέπει να είμαι εξηρισμένος. Όταν αφήσω γέννη, δεν με τονίζει το πρόσωπο. Είμαι και ο ιδέας στο πρόσωπο. Ναι, 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 ναι. Τετραγωνομούρης, να πούμε και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Σαγωνάκια και τα λοιπά. Αυτή η τετραγωνο, αυτή. Εγώ πάνω, θα πλήρωνα 50 ευρώ σε δω με μουσάκες. Ναι, κανά... πήγα να αφήσω στα νιάτα μου. Ναι, και... δεν σου βγήκε. Ναι, δεν μου βγήκε. Ναι. Λοιπόν, και έχει να πληθεί και καμιά εβδομάδα αυτό. Δηλαδή το χέρι του σόλδεξε στο σπίτι του. Δεν ναι, 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 ναι. Αυτό είτε με κατρανοσάπουνο μια φορά την εβδομάδα. Κατρανοσάπουνο, τι θα ακούσει. Είναι το στυλ αυτού του βρωμιάρη ναι, ναι. Που πάει στο μπαρ να κάνει φλερ την μπαργούμαν. Ναι. Μυρίζει από τα 4 μέτρα, του πετάει άξ από πάνω, του πετάνε για να υπαρκουμάνε. Ξέρεις, άμα βρωμάει ο άλλος, να πούμε γενικά στη δουλειά δεξιά-αριστερά, σου πετάνε άξ. Αυτή η κουφάλιση εδώ. Η... Σαν αυτά που έχεις εσύ που κυκλοφορείς εδώ δεξιά-αριστερά. Οι υπολείπτες. Ναι, ναι. Οι υπολείπτες είναι μια εταιρεία η οποία μοιράζει αυτά τα πράγματα. Εταιρεία την έκανες. Ναι. Υπολείπτες. Μάλιστα, ακούσεις. Εσύ αυτό, ναι. Έχουν τα φσιτ-φσιτ αυτά, όποιος βρωμάει εδώ μέσα ή όποια βρωμάει, που συνήθως γυναίκα δεν είναι. Ναι, ναι. Σπάνια να είναι γυναίκα, βαράει, δεν έχουμε και γυναίκες βαράει, πολλές. Ναι. Βαράει, βζζζζζ και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός ο βρωμιάρης φαίνεται ότι είναι αλκοολικός. Φαίνεται ότι πίνει και ένας αυτός που δεν μπορεί να κοουτσάρει σωστά, χαλάει το μυαλό του, και ένας ο καπνιστής Παντελίδης, ο οποίος από τα πολλά πακέτα τσιγάρα έχει στενέψει το μυαλό του από νικοτίνη, να πούμε. Άρα θα κάναν καλή παρέα αυτοί οι δύο. Αν βγαίναν έξω σε μπάρ. Ο ένας καπνίζει, ο ένας πίνει, αλλά πάρει ένα τσιγαράκι να σε κεράσει ένα ποτό ακόμα. Ναι. Σε οποιαδήποτε δουλειά κάνεις, το καθαρό μυαλό παίζει πολύ μεγάλη σημασία. 100%. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι δεν είναι ηλίθιοι που πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες των εταιριών και υπάρχει ένα διάλειμμα 2 ώρων για φαγητό και γυμναστική. Δηλαδή πρώτα γυμναστική και μετά φαγητό, τους έχουν και τους γέρες για να αποδίδουν καλύτερα. Και ντουζάκι και μπανάκι ναι, και να φάτε. Σε 10 ώρες σαν τα βόδια, σου λέει ξεκούραση μισή ώρα. Προπόνηση μισή ώρα, φαγητό μία ώρα ξεκούραση και πάμε πάλι. Ξανά μάνα. Ελαφρύ φαγητό, θα το βόδι να μην. Όπως κάνουμε εμείς, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Καλά, κάνουμε είναι. Το πρωί, ξεκουραζόμαστε, πάμε γυμναστική, τρώμε, ξαναρχόμαστε. Κάπως έτσι. Ναι, 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 μ' αρέσει. Αυτό λοιπόν, όταν του φωνάζει ο Φορτούνης να βγει, γιατί λέει, όχι, λέει, ήταν αναγκαστική αλλαγή. Εκεί πέρα δεν βάζεις τον παλέμαχο. Αυτό σε βόλεψε σένα, βέβαια. Εμένα μου κατσεκουτί, εμένα μου το χαρίζουν. Πάρτο αγόρι μου, είναι πάρτο. Βάζει λοιπόν αυτόν που περπατάει και τρίβονται τα μπούτια του. Πάντως και για το Φορτούνι, νομίζω ότι είχε τελειώσει. Είχε αδειάσει η βενζίνη. Δηλαδή είχε φτάσει στο μηδέν, φαινότανε. Κάποια στιγμή έπιανε τα χέρια του, δεν περπατούσε. Στο 81 ένα άδειο. Ναι. Και βάζει ένα άδειο από την αρχή που είναι άδειο. Σωστό αυτό. Αυτό είναι άδειο από την αρχή. Σωστό και αυτό. Α πούμε, κινδυνεύει να πάθει και κανένα έμφραγμα. Γιατί ένα σπριντ, δύο σπριντ, ο Κρητικόπουλος έτσι πέθανε συγχωρεμένο. Είχε ζάχαρο. Είχε πάει ο κριτικό προσπαθούσε στον Ολυμπιακό. Ναι, 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 ναι. Είχε ζάχαρο 55 χρονών, είχε κάποια κιλά. Και πάνε να παίξουν οι παλέμαχοι αυτές τις βλακίες που κάνουν. Πάνε να παίξει στην Ήδρα. Ήδρα, σπέτσες και ψαρά. Εκεί ένα στο Γουλανδρί το, ναι. Το κτλ. Κάνει ένα σπριντ. Γεια σας ο Κρητικόπουλος. Με το που κάνει ένα σπριντ, είχε και Ιούλιος μήνας. Πάνε να κάνει δεύτερο σπριντ, να κάνει και άμυνα. Παίρνει μια ανάσα. Πάνε και... στο τρίτο σπριντ. Έμφραγμα, αντίο με στο γήπεδο Κρητικόπουλος. Εγώ θέλω πάντως να ρωτήσω που... πραγματικά, δεν βλέπουν ότι δεν μπορεί αυτό το παλικάρι. Τουλάχιστον τώρα, έτσι, ο Γιάγια Τουρέ. Ρε, άμα πίνει ο άλλος 6 βίσεις στην καθησιά του και δεν ξυρίζεται, και ξέρεις τώρα. Δεν φταίει μόνο ο άλλος, άμα διαβάσει και τον τύπο, ανά ο Γιάγια Τουρέ έκανε σπριντ, να ο Γιάγια Τουρέ έδωσε πάσα, είναι μείον για τον Ολυμπιακό. Άμα κάτσω εγώ, ρε, σαν προπονητής, είσαι ρεπόρτερ εγώ, είσαι δημοσιογράφος εσύ, είσαι ελεύθερος παραγωγός εγώ. Ναι. Και κάτσω και γράφω τι λέει ο δημοσιογράφος, τι λέει, ξέρω εγώ, πολιτικός, τι λέει ο καθένας. Αν εγώ δεν έχω τη δική μου άποψη και προσωπικότητα, δεν πάει να λέει ο δημοσιογράφος. Σωστό. Με νοιάζει εμένα τι λέει. Σωστό. Θα βάλει και το μπουχαλάκι που είναι και ψηλό σκάφ, να πάρει την κεφαλιά. Εννοείται. Όπως μου έλεγε έξω Μπακασέτας, για πες το. Ναι, έβαλε πρώτη φορά γκολ με κεφάλι, διότι βρήκε κοντό χαφ. Έτσι, ένα από τα κοντά χαφ που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί εκτός από τους ακραίους έχει κοντό χαφ. Και γέρμε ένα 77. Σαν εσένα είναι περίπου. Γι' αυτό δεν σου δίνω, γι' αυτό δεν σου λέω να μπει ο Νάτκο που λέει γιατί ο Νάτκο έχει κοντό ο Νάτκο. Και αυτό. Και αυτό κοντό είναι εκεί, 75, 76 εκεί, 75. Όταν φίλε, βγάζει το Χασάν, ναι. Να βάλει ας πούμε τον άλλο το φως. Τον Γκερέρο. Τον Γκερέρο. Ναι. Εκεί σου παίρνουν το δίπλωμα.
Γιατί εκεί θες 5 λεπτά. Η Άκη Φουκαρού τη βγαίνει η ψυχούλα τη. Η Άκη Φουκαρού, εγώ σήμερα θα είμαι λίγο μαζί τη γιατί έπαιζε μισή χθε. Ποια Άκη. Μισή έπαιζε χθε. Έπαιζε Ολυμπιακό με μισή Άκη. Έλειπαν 4-5 παίχτε. Να είχε παίχτε. Α, ναι, αυτό είναι το θέμα που το σχολιάζω. Σαφώ και δεν αντιληπτούν. Αυτού έχουμε αυτού. Εκατομμύρια και απέναντι το Γιαννιώτα για να μην το βάλει καθόλου χθε. Ναι, ναι, ναι. Δεν με νοιάζει εμένα. Δεν με απασχολεί εμένα. Εκεί θα πετάξει το Σισε τρίτο center back, θα παίξει 5 λεπτά και 2 καθυστερήσει γιατί η Άκη θα φορτώσει. Ναι. Η Άκη θα φορτώσει και φόρτωσε θάχεις, και πήρε δίκαια το χι, έτσι. Θα έχει το μπουκαλάκι σαν τέταρτο στόπερ. Είναι και ο Τζιμίκας και αυτό, άμα επιδείξει λίγο και τα λοιπά. Εντάξει, τέσσερις ψηλούς. Θα έχει τέσσερις ψηλούς. Γιατί έχει και τα δύο κοντά δεξιά και αριστερά. Ποιος? Το Ποντένσε και τον αυτή δεν υπάρχουν. Σαν μην υπάρχουν στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ θα πάει, η ΑΕΚ θα πάει σε φόρτωμα. Στο πρώτο δοκάρι τώρα ένα ψηλό. Στο πέναλτι 2, στο πίσω δοκάρι 3 και ο τερματοφύλακας 5. Τέσσερις και ένας 5. Πόσε έντρε θα κάνει η ΑΕΚ, 5, 4, ναι, ναι. Τις μαζεύεις. Πάντως, πάντως. Τις μαζεύεις και τελειώνεις. Ναι, πάντως ο φίλος σου που ξεφωνίζει ότι πίνει με τα μαλλιά, ο αμαλιασμένος. Αυτός τον έβαλε. Είπε σπουδαία τάκα συνέντευξη τύπου. Τι είπε? Είπε ότι δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα άμα δεν μπορεί να κερδίσει τα δαμάτια και δεν βάζει αυτά τα γκολ. Μην το πάρει, θα το πάρει εσύ. Καλά, εντάξει, οκ, α το πάρει. Κερδίζω σαν σβηστά. Ναι. Που κερδίζει, συγχαινόμαστε να σε δούμε. Δεν πειράζει, με χαλάει καθόλου. Να συγχαίρεστε όλοι. Εγώ χαίρομαι που κερδίζω έτσι πάντως. Να μην χαίρεσαι. Χαίρομαι. Να μην χαίρεσαι. Τι να μην χαίρομαι. Θα σου πω γιατί. Όχι, θα σου πω εγώ γιατί χαίρομαι. Με τον απόρρο που πέρασε δεύτερο μήνυμα. Δεν φωνάζει καμία τούμπα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Κανένα ου, χειροκρότημα, μια χαρά, σβηστά, 2-0 στο Ρελαντί. Σε κακή μέρα, ομάδα που εκμεταλλεύεται τα στημένα, τις κομπίνες. Αν ακούει ο ποιες κομπίνες, το πρωτοκόλλο. Το πρωτοκόλλο. Δεν είναι κομπίνα, είναι τι. Φυσικά. Πολύ ωραία, δεν μου λες. Ποια ομάδα λέξει σου περλίγκα να κάνει κομπίνα. Έτσι να βάζει γκολ σχέδιο πράγμα, ναι. Όχι, με καμία ομάδα. Την Μπενφίκα σε είδα. Πάλι ο ΠΑΟΚ το έκανε. Ναι, και δεύτερο στο και με ατρόμητο πέρσι έχω κάνει. Ναι, είναι ομάδα καλοδουλεμένη. Είναι αειδιαστικά τα χάφ σου. Και όμω τα χάφ μου χθε ήταν καλά, να ξέρει. Και ο Μαουρίσιο ήταν ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου. Ναι. Ο καλύτερο. Αν είχα κακά χάφ χθε, θα είχα προβλήματα και δεν θα τρώγα τρει φάσει, θα τρώγα 8 φάσει. Ήταν καλό ο Μαουρίσιο. Πολύ καλό. Μάλιστα. Ήταν πάρα, ο καλύτερο του παιχνιδιού. Και ο Σαχόφ έκανε καλό δίδυμο. Χαίρεσε να του βλέπει δηλαδή. Και ο Σαχόφ χθε ήταν πολύ καλό και είναι ο λόγο που δεν δέχτηκα φάσει όσα δίδυμο. Έπαιζε αριστερό μπάκε στον Απόλλωνα. Πώ το λέγανε, Στάφη, πώ το λέγανε τον. Στάφη έπαιζε δεξιά. Δεξιά ο... Καλά, να μετάδεσαι το μάτι και σαν το κόκκινο θα σε κάνω. Ένα ξένο, πώ το λέγανε εσύ. Όχι ο Πελινέλης, ρε, πού είναι εδώ. Ο Γκούζο, ο Ντούζο, ο Μπούζο. Α, δεν τον έχει σημειώσει και εσύ εδώ, βλέπω, ε. Πώ το λέγανε, ρε, το αριστερό μπακ τώρα. Βίγια. Ο Ναδάλες. Ναδάλες, άπρα, Ναδάλες, ναι. Ρε φίλα, θα σε κάνω μια ερώτηση. Σε 90 λεπτά παιχνιδιού ψέματα. Ναι. Σε 70 λεπτά παιχνίδιου. Ναι. Εγώ με βάλει σε μένα 50 λεπτά. Εσένα, 50. Εμένα. Ναι, ναι. Με πει ο Λουτσέσκου πέταρε ένα πτώπουλο έξω δεξιά. Ναι. Εσύ έξω δεξιά. Ναι. Έξω αριστερά ο Μπίζεσβαρ, ο Πέλκα Δεκάρη και Σέντερ Φόρο Πρίγιο. Ναι. Να έχω πίσω μου το Μάτο, να πούμε, και τα λοιπά. Απ' την άλλη πλευρά έχω το Βιερίνε και να έχω τον Αδάλε, α πούμε. Ναι. Τρεις κούρσες να τον κάνω. Τον κάνω. Ποιο ζαμπάρε μα πρίξατε στο φίλο. Α, πάλι τον ζαμπάρε βρήκε να ξεφωνεί τώρα. Κάτσε να κεράσω καφέ. Κάτσε γιατί πάλι πήρε τα πάνω σου τώρα. Λοιπόν, καφέ πίτα μπουγάτσα μόνο σου καντί να πει stop. Με μπουγάτσα παίρνετε άλλη μία πίτα δώρο. Με καφεδάκι παίρνετε το νεράκι σας δώρο. Με πέντο καφέ τον έκτο θα τον πάρετε κούτρα. Όλα αυτά σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο στα δικαστήρια, Πόντου 56 και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο με την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Αυτά με την φίλτα την καντίνα pit stop. Καλημέρες να πούμε σε όλη την πόλη. Πού θα δώσει μια καλημέρα, έλα, δώσε μια καλημέρα. Πού να δώσει. Δώσε μια καλημέρα, Θεού, πού θα τη δώσει. Δεν έχει κάποιο. Ναι, στην πέμπτη εφορία. Θα πας μετά από εκεί. Έχω να δώσω κάτι. Εγώ θα, δώσω, κάτι θα, πω εδώ, θα πάω εδώ στην τράπεζα, το φιλαράκι μου τον Άλεξ, το πάω ξάκι. Έχω να πάω να πληρώσω κι εγώ κάτι τη. Γιατί πάω να δώσω. Γιατί ρε φίλε, πληρώνουμε συνέχεια. Αφού έχουμε ένα δανειάκια, να έχουμε τέτοια, τι να κάνουμε. Τα έχουμε αυτά. Δεν τα έχουμε. Δανειάκια. Έχουμε ένα δανειάκι, πάω να δώσουμε τη δόση μα, κύριε. Νορμάλ, εσύ θα πάω εδώ στην εφορία, έβια. Ναι. Το γλίτωσε, το γλίτωσε το δανειάκι. Το γλίτωσε το δανειάκι. Εσύ είσαι σαν τον πατέρα μου. Βρήκα σε μια κάλτσα. Λίρες. Βρήκε λίρες σε κάλτσα. Και σώθηκα. Τι πράγμα είναι αυτό. Να βρω κι εγώ άμα είναι ρεκόρ σε κάτι λίρες. Αν κάνει οικονομία, μόνο. Ναι. Κάλτσε, λίρες μέσα. Κουφάλες δέντρο. Κουφάλες δέντρο και δεν συμμαζεύεται. Βάζω. Βρήκε λίρες σε κάλτσε. Τι πράγμα, τι παιδί εσύ ρε. Το γλίτωσε τελικά, έτσι δεν το πήρε το δανειάκι το μικρού. Όχι. Είσαι ωραίο, είσαι ωραίο. Δεν πειράζει. Τότε μαζεύουμε χρήματα, δουλεύουμε. Όποιο πει να με κλέψει. Δι... Τίποτα δεν θα βρει. Θα πάρει καραμέλες. Δεν θα βρει τίποτα, θα βρει τσιχλόφουσκες. Λοιπόν. Θα μου πει για τον κόλ του Κρέσπο. Που πήδηξε ο Κρέσπο. Ακουμπαράκι, κουμπαράκι. Ο κεφαλιά ο Κρέσπο πήδηξε κόλ ο Κρέσπο.
σου το έβαλε και αυτό, έτσι. Πήδηξε. Πήδηξε, πήδηξε. Δηλαδή, πήδηξε, πήδηξε. Ερώτηση. Σκότωνε και μυρμήγκι. Άμα σε προλαβαίνω. Στρατιά μυρμηγκιών από κάτω. Πολλά, μεγάλη στρατιά πόσο. Στο Ράλμα. Ναι. Αν είχαμε τον. Ακινητοποιούσαμε στη μηχανή του χρόνου. Τη στρατιά με τα μυρμήγκια. Όχι. Την ώρα που κάνει αυτό το άλμα ο Κρέσπο. Ναι. Και παγώνουμε την εικόνα. Παγώνουμε. Και λέμε, φόκους μυρμήγκια. Ναι. Περάστε κάτω από τη φτέρνα του Κρέσπου. Ναι. Να πούμε. Θα σκότωνε τα 2-3 τελευταία. Θα τα σκότωνε. Τα 2-3 τελευταία θα τα καθάριζε. Θα είχαμε σήμερα μνημόσυνα με τα μυρμήγκια. Ποιο τον μάρκαρε τον Κρέσπο, ρε. Δεν ξέρω, πάντως το έβαλε τον γκολ. Τι, ένα μετάδοση έκανε. Δεν ναι. Ποιον έβαλε. Κανένα τον μάρκαρε, μόνο σου πήδηξε εκεί. Ο Κρέσπο. Μόνο σου πήδηξε. Όχι. Τι ήταν. Ο σωσία του Απόστολου Νικολαίδη. Ο Κοντοέ. Δεν τον μάρκαρε, ούτε και αυτό ο μάρκαρε. Ξεχασμένο ήταν. Μόνο σου πήδηξε. Πήδηξε μόνο σου. Ο Κοντοέ θεωρητικά τον μάρκαρε. Τα μερμήγκια σκοτώθηκαν από κάτω. Εντάξει, έχουμε μνημόσυνα σήμερα. Λοιπόν, ο Πάουξ ο Ρελαντή 2-0, εγώ το ξαναλέω. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτές οι νίκες. Ξέρεις γιατί μου αρέσει. Το Ρελαντή. Σκάνε και οι αντίπαλοι. Ένα βράδυ. Α, είσαι ένα κακό, Το Ρελαντή το δικό σου ήταν ηθελημένο, πρώτη ερώτηση. Ναι. Ή είχε κανένα δυο φλάτσες καμένες και πήγαινε γκουρ γκουρ γκουρ. Στο Ρελαντή, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ίσως να ήταν καμιά φλάτσα λίγο προβληματική. Ναι, ήταν η φλάτσα. Αλλά πάλι. Κόσε Κρέσπο. Χωσέ Κρέσπο! Ποιος το λέει αυτό? Εγώ το λέω, απλά με κάνει με φωνή. Μικι Μάους εδώ με κάνει ο κύριος Σιχολίτης. Λοιπόν, στην Τούμπα που πάω, εμένα μου αρέσει να κερδίζω, έτσι, ξέρεις γιατί το είπα. Σκάνε και οι αντίπαλοι. Αν δεν παίζει μπάλα, δεν κάνει, δεν ράνει. Αχ, θα έτρωγε σε εκείνο, αν έβαζε άλλο στο άλλο. Αυτή είναι η δική. Ένα τηλεθεατή του κύριου Πουάλ. Τι είπε? Παοξή. Γκρινιάρη ή. Τι το ενδιαφέρει το πρωτάθλημα ή να γκρινιάζει, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Και τα δύο τον νοιάζουν. Α, τον νοιάζει και το πρωτάθλημα και να γκρινιάζει. Ναι. Αυτοί μ' αρέσουν. Ναι. Έχω ένα φίλο μου στην Καβάλα τον Οδυσσέα. Οδυσσέας. Γεια σου, Οδυσσέα, καλημέρα. Ναι. Ο οποίος είναι βρουτόταυρος. Παλιός πωλήσας και τα λοιπά. Όταν πηγαίνουν οι Ολυμπικοί του έδρα εκεί με τους πωλήσες της Καβάλας. Α, ήταν. Σημειοφόρος το ξύλο. Ναι, μπράβη είναι σημειοφόρος. Ναι, ναι. Το αγέρος είναι. Εντάξει, οκ. Όλοι κάνουμε τον κύκλο μας. Πάει προς τα γύρα, να πω. Ναι. Μου λέει, φίλε, κοίταξε, προβληματίστηκα και χάρηκα συνάμα. Ναι, ισχύει αυτό, το συνέστημα το έχουμε. Υπήρχε ένα συνδυασμό συναισθημάτων προβληματισμού και χαρά. Εμένα η χαρά είναι μεγαλύτερη, γιατί στο ξαναλέω, μου αρέσει να κερδίζω έτσι. Με στημένα. Ναι. Είναι σημαντικό μια ομάδα μεγάλη, όταν δεν παίζει καλά, να βάζει γκολ από στημένο. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Όταν δεν μπορεί να τρυπήσει. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αλλά έχω το στημένο. Όταν δεν μπορεί να τρυπήσει με τον Ζαμπά τον Αδάλε. Δεν ήταν μόνο ο Ναδάλης, εκεί είχαμε τριπλό μαρκάρισμα. Έβγαινε και ο Χαβ, βοηθούσε ο Κοντοές πάντοτε. Έβγαινε και ο άλλος, ο Μαυρούλης, ο Κονέ. Ο Κοντοές είναι εργάτης. Εργάτης είναι, χαμάλης. Δεν ήταν ποτέ μόνος ο Ζαμπά. Είχε πάντοτε δύο και τρεις είχε πάνω. Εγώ θέλω να κάνει ο Ζαμπά τις τρίπλες του, τα γκολ του κτλ. Στο 0-0 με ομάδα στυλ Απόλλωνα, να κάνει το 1-0. Ναι. Όχι να πάει στην κόντρα μετά να το αμπεθεκίνει να ανοίξει και να ανοίξει η χώρη, του πετάξει μια παλιά Βιερίνε και να βγει 20 μέτρα κούρσα και να κάνει, να πούμε. Και αυτό είναι καλό να το έχει, έτσι. Πολύ καλό. Είναι καλό. Αλλά τα 5 εκατομμύρια θέλει και τα άλλο. Έτσι, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει το άλλο. Ακόμα α, τώρα. Όχι. Ναι. Φυσικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Τώρα που είναι το πουλί του όρθιο, πότε θα το κάνει. Και στα 25. Γιατί τώρα το πουλί το δικό σου δεν είναι σε. Το ίδιο είναι τώρα από 20 χρόνια. Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Πέρα στο λεωφορείο. Και θέλαμε να επιδείξουμε τον εισπράκτορα. Βρε όλους και τα καθίσματα. Τρυπούσαμε καθίσματα. Το ίδιο είσαι. Ναι. Μην τα λες αυτά. Πάντως για άλλη μία αγωνιστική. Κανονικά. Αλλά είχε μόνο άνδρες, δεν είχε γυναίκες, έτσι. Ποιος? Εισπράκτορες. Όταν ήμουν 22. Και ήταν συνήθως κατσούφιδες με τα γυαλιά. Του θυμάσαι. 22 χρονών. Ναι. Ξυπνάω από προπόνηση. Και πού πέφτω, ρε φίλε. Πού πέφτω. Σε εισπρακτόρισα. Α, έπεσε γυναίκα. Τρελάθηκε. Έκατσε εκεί δίπλα, δεν έφυγε μπροστά. Τελάτκα. Εκεί πίσω κάθισε. Κάθισε πίσω και. Έβασε και τα χέρια μπροστά. Είμαι σίγουρο. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Τσίμα, ναι. Να κατέβω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Την πήρε να κατεβείτε μαζί στάση, να τη ρώτησε τίποτα. Κίνησα σφυριά, έβγαλα, έκανα. Καλή. Καλή. Και τρελή εισπρακτόρησα. Κάτσε, άμα τη δει και με τη στολή. Ναι, ναι. Φτιάχνεσαι. Στη γυναίκα, είτε είναι εισπρακτόρησα, είτε είναι αστυνομική. Είτε είναι η Ζήνα, έτσι που φοράει εκείνα τα πολεμικά. Όχι, δεν είναι η Ζήνα, τη Ζήνα. Τη Ζήνα, ναι. Α, την Πέγκη. Ναι, μουστάρεις. Ναι, βέβαια, τι. Γιατί η γυναίκα, άμα δει έναν άντρα, έστολο. Με στολή φτιάχνεται. Αυτό ο στρατηγό, στρατηγέ μου. Βέβαια. Εσύ ο γιατρό, ο κτηνίατρο από την Ξάνθη. Τι έκανε πάλι. Άμα βάλει τη στολή του κτηνιάτρου εκεί που είναι στο στρατό. Χαμό με τη σημαία. Ουρές! Περιμένουν τα κορίτσια! 35 που δεν κάνουν παιδιά ακόμα και ψάχνουν το βλάκα που θα τεχνοποιήσουν. Άρα ο βλάκα είναι ο κτηνίατρο.
Ο Βλάχο Κτηνία το stream για το ραβόνι. Α, είναι έξυπνο όμω. Α, είναι έξυπνο ο Κτηνία. Λέει Κώστα μου, τι να κάνω, άκουτε μου λέει. Ναι. Να πάω να παντρευτώ, να κάνω ένα παιδί και σε 2-3 χρόνια με στείλει και να βλέπω το παιδί μια φορά τι 10 μέρε κτλ. Σου λέει το έργο, αυτή τι θέλει τώρα, 35 χρονών. Αυτή 35 χρονών θέλει παιδί. Μόλι το κάνει το παιδί, θα έχει τη φακλάρα τη μάνα από δίπλα. Ζουρμπουρ, ζουρμπουρ, πάρ τον έξω. Τον άλλο, στο καλό παιδί, πάει, τέλειωσε. Έτσι σκέφτεται η γυναίκα και ο άλλο ο γιατρό. Είναι έμπειρο τελικά. Είναι... Παρότι άλλαξε ομάδα στα 30 φεύγα του. Ναι, 39 κόστη. Στα 39 κόστη. Ναι, στείλουμε χαιρετήματα το γιατρό. Γεια σου γιατρέ, γεια σου κτηνίατρε. Ναι, ναι, ναι. Χθε τη ψηλή το ποδαράκι Λορέν, την πάτσε κατά λάθο αχυλέα. Το φωνάξουμε άμα είναι. Λίγο σαν ακούτσενα, αλλά σήμερα τι είδα το πρωί ήταν. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Από τι αναχώρια. Ναι. Την πάτσε λίγο βρουντόσαυρο αχυλέα. Τι τα θες τα ζώρια, κουλιαρά, αφού και εσύ δεν είσαι συναισθηματικά. Πολύ. Εγώ έκανα πολύ διάλογο με τη χελώνα μου, πάω και την. Α, τη μιλάς και εσύ, ε! Πάω, τη βλέπω τώρα. Ναι. Τη τάισα εχθές. Τη χελωνίτσα, πώς τη λέγαμε. Φράγκλιν. Φράγκλιν. Έλα ρε, Φράγκλιν. Σε σκιού πάω και τρέχω στην παραλία. Ναι, ναι. Πάω στο ξύλινο. Ναι, εκεί έχει χελώνες πολλές, ξέρω, ναι. Μία από αυτές είναι δική δικιά μου. Α, την έβαλες εκεί, ε! Ναι, όχι εγώ. Στο ποιο. Η γυναίκα μου την έβαλε. Α, δεν την ήθελε στο σπίτι, Βρωμούσα και οι διαιτητές χθες εκεί από, από το σύνδεσμο Ανατολικής Αττικής, γιατί τα έχουμε πει εδώ και κανένα μήνα εμείς ότι αυτοί οι διαιτητάδες είναι επικίνδυνοι. Μισό λεπτό. Ναι. Πώς λένε το σχιζομάτι. Σχιζομάτι, Τεβεκέλη. Παραπονώ στον Τεβεκέλη. Εκεί. Ναι, τα λέμε, να τα ακούσει και αυτό. Τον άλλο, τον αργόμιστο, πώς το λένε. Ποιον αργόμιστο. Φίλο του Μάτζιου που πίνουν. Α, το Σαραϊδάρι που πίνουν καφέ. Μα κάνουν δουλίτσα, κάνουν δουλίτσα μου λέει ο Μάτζιου. Τώρα να βρεθούμε για καφέ να μάθουμε. Επειδή πίνει καφέ, νομίζει κάνουν δουλίτσα. Κάνουν δουλίτσα, ναι. Λοιπόν. Καλά κάνουν τα παιδιά. Απαγορεύεται ξανά να σφυρίξει τον ΠΑΟΚ διαιτητή από την Ανατολική Αττική. Απαγορεύεται. Ναι, μόλι βλέπει Ανατολική Αττική, πε δεν κατεβαίνω στο παιχνίδι. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Πέναντι πνίξαν χθε. Πού, ποιος είναι. Στη φάση του Καρέλη, ρε Κωνσταντίνε. Αυτό είναι γνώστο, έχει αλλάξει ο νόμος από το καλοκαίρι. Δηλαδή, ήταν επικίνδυνος ο Καρέλης να βάλει γκολ εκεί πέρα. Δεν έχει σημασία. Ο τερματοφύλακας όταν βγαίνει, παίρνει παραμάζωμα ένα παίχτη χωρίς να βρίσκει μπάλα, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Τον παίρνει, τον πετάει κάτω και ο άλλος κάνει τα μαύρα τα μάτια να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ένα κουβάς κλάψε. Όχι, δεν κλαίω. Ναι. Δεν κλαίω καθόλου. Εγώ σχολιάζω τα διαιτητικά και θα πάμε και στον Άρη. Εκεί είχαμε κλάματα. Γιατί είχαμε κλάματα. Γιατί σωστά διαμαρτύρονται για πέναλτι. Εγώ το πρωτοσέλιδο του μέτρου προσπάθω δεν είδα κανένα να κλαίει. Δεν είδα να κλαίει. Ένα. Εγώ είδα τα φιλαράκια μου. Ο κομπίτη, ο κομπίτη. Προπονητή να διαμαρτύρεται μετά τη συνέντευξη που δεν είδα να κλαίει. Είναι κύριο αυτό. Ακόμα έχει ισπανική νοοτροπία γι' αυτό. Και παίκτη να πάει πάνω στο διαιτητή. Από τον πάγκο να πάει στο διαιτητή δεν πήγε. Άρα. Ναι, είχαμε δηλώσει μετά το τέλο του αγώνα για διαμαρτυρίε. Είχαμε δηλώσει για το διαιτητή. Άμα αυτό γινόταν με τον Πάοξ στη Νέα Σμύρνη, θα γκαρίζαμε όλοι εδώ πέρα. Γι' αυτό μας λένε τουρκοραδιό. Κάτσε να τους ακούσουμε. Ναι. Γι' αυτό μας λένε τουρκοραδιό. Να βγούνε να καρύξουν. Οι σκουλικαράδες, γι' αυτό μας λένε τουρκοραδιό. Γιατί λέει, Ει, Μέτρο Σπορ δεν έγραφε τίποτα. Λέω, εσείς διαμαρτυρηθήκατε τη φάση του πέναλτι. Ναι. Το οποίο είναι πέναλτι δεν είναι. Του Άρη. Ναι. Μάντς πέναλτι. Γιατί είναι. Γιατί, γιατί. Θα το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά. Είναι, είναι 100% πέναλτι. Έχεις ενστάσεις. Εγώ έχω μια τεχνική. Μην το πεις τώρα όμως. Έχω μια τεχνική πώς αντιμετωπίζεται ο Άρης. Και γιατί φαίνεται ότι ο Άρης κατηφορίζει το γήπεδο αλλά δεν κερδίζει. Ναι, θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό. Μετά το διαφημιστικό θα τα πούμε αυτά. Μέχρι τότε και μέχρι να υποδεχτούμε και τη Σμαράγδα Μπασάκου, υποδεχτείτε το μπάσκετ στα καλύτερά του στην Wind Vision. Όλοι εσείς φανατικοί του μπάσκετ έχετε πολλούς λόγους να αποκτήσετε σήμερα κιόλας Wind Vision, το νέο τρόπο να βλέπεις αθλητικά. Γιατί μέσα από τα κανάλια Nova Sports που είναι διαθέσιμα στη Wind Vision, απολαμβάνεις τις μάχες των αγαπημένων σου ελληνικών ομάδων στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αρένες. Η ΑΕΚ φέτος θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον περσινό θρίαμβο στο Basket Champions League μαζί και ο ΠΑΟΚ, μαζί και ο Προμηθέας. Απολαύστε και τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και άλλων 14 μεγάλων ομάδων για το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Αυτός πρωί-πρωί αντί να κάθεται να χαζεύει το Λιοβασίλειο εκεί να χαλαρώνει να πίνει το καφεδάκι, σκέφτηκε γιατί ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα φέτος. Άσε με ρε Κωστή! Λέγε, λέγε, σ' ακούω. Εδώ ο Νικόλας πριν είπε είναι στη Σαντορίνη, βλέπει το Λιοβασίλειο. Ναι, το είπα, εντάξει. 9.30 ώρα το πρωί. Εντάξει, νόμιζε με τα πόδια, μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεστε μωρέ, χαλαρώστε λίγο και για να φύγουμε λίγο για τα ποδοσφαιρικά να πάμε στα καλλιτεχνικά. Έχουμε Γιάννη Πλούταρχο στο Βεργίνα Θέατρο και πρέπει να πάμε όπως και δίποτε, όχι επειδή είναι αγαπημένος Πλούταρχος που όλοι ξέρουμε αγαπάμε, τραγουδιστάρα δεν το συζητάμε. Αυτή η παράσταση έχει κάτι το ιδιαίτερο, είναι πιο παράσταση σόου, ένα ερωτικό story που εξελίσσεται σε όλη διάρκεια της παράστασης και ντύνεται με τραγούδια του Πλούταρχου. Είναι υπερπαραγωγή και όσοι γουστάρετε παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή και το εισιτήριο κοστίζει 20 ευρώ μαζί με το ποτό. Άιντε καλημέρες να σηκώνονται και τελευταίοι Κωνσταντίνε μου. Rap and cool show. Βέβαια. Είχαμε μείνει στο πέναντι του Άρη, το οποίο είναι Mars για μένα. Έτσι βάζει και
Ο Μαυρούκος του Πανιωνίου βάζει το πόδι. Πρωτοσέλιδο δεν είδα. Δεν είδες, υπήρχαν όμως δηλώσεις, υπήρχαν τα πάντα όλα. Ούτε διαμαρτυρίες των Αργιανών άκουσα. Εγώ άκουσα πολλές. Ένα λεπτό. Ούτε πέσα πάνω στο διαιτητή. Ναι. Που σημαίνει ότι ο άλλος έχει γίνει light. Light. Το πω εγώ το κασεράκι, βούτυρο. Κασεράκι, βουτυράκι. Ναι, βουτυράκι. Ανακοινώσεις δεν βγήκαν, δεν κάνανε, δεν ράνανε. Δεν φωνάξανε, δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή σήμερα κάποιος που δεν ασχολείται πολύ με τα αθλητικά και του πεις αδικήθηκε ο Άρης. Δεν κατάλαβα. Εγώ πάντως επειδή του τρόλαρα το Σάββατο, έκανα λίγο χουλιαμά με το πρωτάθλημα. Θέλω να πω του τρόλαρα έτσι για να κάνω λίγο χουλιαμά. Είδα δεκάδες φίλους Μαριανούς που έχω να φωνάζουν για τον Κομίνη. Και σου λέω τα παράπονά σας στο Μελισανίδη. Όχι σε εμάς. Εμένα πες μου πήρε πρωτάθλημα ο Κομίνης. Αν ήταν ο Σιδηρόπουλος θα μου το έκανε. Α, μπράβο. Ναι, σωστό. Τα παράπονά σου ο Μελισανίδη. Ήθελε προφανώς να σε αδικεύσει που λέμε εμείς εδώ πάνω εν όψη ΠΑΟΚ. Να είσαι πιο ντούρο. Στο Άρης ΠΑΟΚ θα έχουμε ξένο διαιτητή. Νοείται. Η ομάδα η μόνη που δεν χάνει με ξένο διαιτητή είναι ο ΠΑΟΚ. Και ποιες δεν κερδίζουν. Με ξένο διαιτητή. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Με ξένο διαιτητή στο Χαριλάου. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συμφέρει τον Άρη. 100%. Γιατί ο ξένος διαιτητής στο πειθαρχικό, εγώ σου πω ότι πλακώνουν στις κλωτσιές οι Αργιανοί. Ναι. Που δεν το συνηθίζουν, θέλουν να παίξουν μπάλα. Θα φάνε κάρτες. Θα φάνε κάρτες άμα θέλουν να πλακώσουν το ξύλο, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι στο κέντρο. Θα γίνει η φασαρία μεγάλα, δεν τη ώρα ακόμα. Άσα, άσα, έχουμε 20 μέρες. Το πέναλτι τώρα. 20 μέρες τι, δεν ήταν πέναλτι, για να σε ακούσω. Ο Άρης, ο Άρης. Ναι, ναι, ο Άρης. Ο Άρης. Αρχίζουν. Κατηφορικό ήταν το γήπεδο. Ποιο? Στη Νέα Σμύρνη. Όχι, δεν ήταν κατηφορικό. Όχι, λέγανε οι Αργιανοί. Κατηφορικό το γήπεδο. Δεν ισχύει αυτό. Λένε. Λένε, ναι, γιατί ο Πανιώνος και στο πρώτο μήχρονο ήταν καλύτερο του Άρη. Πρόσεξε τώρα. Στο δεύτερο ήταν καλύτερο ο Άρης. Ο Άρης παίζει με τρία χαφ, οι οποίοι είναι κόφτες. Ναι. Πάσα ματί για σιώπης. Πάσα ματί για σιώπης. Από αυτούς περιοχή η φτέρνα δεν πατάει κανένας. Είναι καλή στο να κόβουνε, καλή στο να φτιάχνουνε, καλή στο να σε κάνουνε πρέσινγκ, αλλά... Καλή να σε... Τέταρτος δεν θα βγει κανένας από εκεί. Ναι. Δεύτερο, να οργανώσεις δουλειά από εκεί. Θελκτικά να πάει η ιστορία, να φτάσεις εύκολα μέχρι την περιοχή, πάλι δεν έχει. Ναι. Παιδεμός είναι. Και κανένας, είναι... και κανένας δεν είναι και κορμί, έτσι. Και, όσο... και κανένας δεν είναι και... Να πεις και... να πάρει κανένα στημένο, καμιά κεφαλιά, ένα είναι αυτό. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ο εκάστοτε προπονητής λοιπόν, ο οποίος σέβεται το ψωμάκι που τρώει και κάνει και προετοιμασία, όχι σαν τον άλλον που είχατε εσείς και είχε ένας μένα τον Ζάμπα και τον έκανατε πάρτι να πούμε. Ποιον, στην Ρωσία, το Λευκορώσο με τα μάτια. Α, ο Λευκορώσος, ναι. Εκεί ο Άρης. Εκτέθηκε, δεν μελέτησε τον Ζάμπα γιατί δεν είχα βασικό. Δεν το μελέτησε τον Ζάμπα. Στη δουλειά μελετάς, ας πούμε, και ναι, τον αυτό συγκεκριμένο δεν μελέτησε Ζάμπα. Και μπέλης. Ναι, γιατί τον είχα μία μέσα, μία έξω. Στο 20 λεπτό στη δουλειά του που χάζει μου έρχεται. Εγώ τον κόκκινο καμιά φορά τον πιάνω από 3 και 20. Για το 20. Αποκλείεται. Του πιάνω το ζάχαρο. Μετά στι 3,5 λε. Ανεβαίνει ένα 30 το ζάχαρο. 3,20. 3,5. Εμείς όχι, είμαστε τζίτα τώρα, παιδιά, να ξέρετε. Είμαστε πολύ κούρα. Ένα τώρα, άμα κάνουμε και εμείς, θα μας παίρνει και ο ύπνος. Βέβαια. Θα παίρνουμε το χάμπι και τα λοιπά. Πρόσεξε τώρα. Μπρούνο Γκάμα και Γκαρσία. Ναι. Μπρούνο Γκάμα και Γκαρσία. Πώς κλείνει τον Γκαρσία ο. Πώς το λένε. Ο Ανοικό. Ναι, ο Ανοικό, ο πρωτοκέφαλο. Παπαγεωργίου, ναι. Αριστερό μπακ, ναι. Τι ποδάρι έχει. Δεξί. Δεξί ποδάρι. Μπανανά. Ναι. Εδώ αριστερό στόπερ, λάθος τον έγραψε εδώ. Ανάποδα, είναι Ντομίγκες. Ντομίγκες δεξιά, μπανανά. Μπανανά αριστερό. Ναι, 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 ναι. Αριστερό στόπερ. Ναι. Τι ποδάρι έχει. Δεξί. Δεξί ποδάρι. Αυτομάτως κλείνουν την κίνηση που κάνει μέσα ο εξτρέμ του Άρη. Δύο. Δύο. Έρχεται και ο Κόρμπος. Σαν ψιλοβοήθεια εκεί κοντά στο παντού χώρο. Πάει ο Κόρμπος. Ο Κόρμπος πάει παντού στη βοήθεια. Ο Κόρμπος ήταν η εντολή. Πάει μπάλα από τη μεριά του Μπρούνο. Θα πας εκεί να βοηθήσεις. Πάει από την άλλη, θα πας εκεί να βοηθήσεις. Είναι πασπαρτού ο Κόρμπος. Εσύ αυτή είναι η δουλειά σου. Ναι, ναι. Εγώ ναι. Έμαθα από την Νέα Σμύρνη. Ο Καλατζαφέρης είναι με το στο παλιό. Πανιώνιος, ξέρω, το είδα και αν πήγε την κορούκλα, το κοράκλα του, το είδα. Έβγαλε φωτογραφίες με τον Σιώπη. Η τα είδα όλα. Είναι θαυμάστρια του Σιώπη. Του Σιώπη, βέβαια. Τα βλέπω όλα. Ξέρεις. Μην αγώνεσαι, βέβαια. Πρόσεχε τώρα. Αν σου κλείσει τον Γκαρσία και τον Μπρούνο Γκάμα. Τελείωσε. Ο φόρ του Άρη. Είναι μηδέν. Είναι απόν. Ο φόρ του Άρη. Είναι μέτριος, εγώ θα σου πω. Θα ναι, αν τους κλείσει αυτούς, ο φόρ του Άρη είναι μηδέν. Δεν μπορεί να βγει από ακριβώς. Περιοχές, δεν είναι για το κουτί. Δεν είναι για το κουτάκι και έτσι, πολύ κοντά στο κουτάκι. Έτσι. Λέει ο εκάστοτε προπονητής. Θα μου κάνει ο Μπάσα και ο Ματίγια και ο Σιώπης γκολ χαλάλι τους. Ναι, θα τους δώσω και ένα σουτ. Θα τους δώσω και λίγο χώρο. Ναι. Πού να πάω σουτάρι. Άμα σουτάρει από 35 μέτρα ο Σιώπης. Και μου το και βάλει χαλάλι. Χαλάλι. Κάτι πρέπει να ρισκάρω κι εγώ. Σωστό, σωστό. Ανοιγό, καλά το σκέφτηκε. Έτσι τους κλείνουν λοιπόν. Αυτούς τους δύο. Ναι, αλλά δεν με απαντάς. Και όσο. Και όσο πέναλτι ήταν εγώ. Δεν επέναλτι, όχι. Τι δεν επέναλτι, με τρελάνεις. Δεν επέναλτι. Άμα δεν δώσει αυτό το πέναλτι, δεν θα δίνεται κανένα όλη χρονιά. Δεν θα δίνεται κανένα. Γιατί δεν επέναλτι. Γιατί. Την παίρνει την μπάλα με το αριστερό. Επειδή λες πάει το μπούτι του Γκαρσία πάνω στο μπούτι του Ντομίγκε, ποιο είναι εκεί ο Μπανανά. Κάνει με το αριστερό. Κάνει με το αριστερό την κίνηση. Ναι. Και το βρίσκει με το δεξί. Το κλείνω το πόδι το καλό. Ναι. Γιατί το μελέτησε ο Ανοικό.
και την πάει την μπάλα μετά στο άλλο το πόδι. Γρήγορα. Είναι μπαλαδόρος, είναι τριπλαδόρος. Το κακό το πόδι. Ναι. Και εκεί, ορμόμενος ο εγκέφαλός του ότι αυτό το πόδι δεν μπορώ πολλά να κάνω μπούκα και σου. Ναι, ας πέσω. Ας πέσω. Ναι, αλλά τον βρίσκει όμως. Άμα δεν τον έβρισκε θα ήμουν μαζί σου. Ας πέσω. Ναι, εγώ σου λέω μπορεί να σκέφτηκε έτσι, αλλά ο άλλος ο μαυρούκος κάνει το λάθος και το βρίσκει. Εγώ σου λέω μπέναλτι. Και προεκτείνει και το γόνατο. Εγώ σου λέω μπέναλτι. Ναι. Εγώ σου λέω μπέναλτι. Ναι. Εντάξει, θα το δώσω. Μάθανε τον Άρη. Το μάθανε, στην αρχή ήταν άγνωστος ο Άρης. Ήταν ο άγνωστος Χ ο Άρης. Και πρώτος το μελέτησε ο Πετράκης. Ο Πετράκης, ναι, στα Γιάννενα. Μάθανε τον Άρη. Το μάθανε. Αυτό ισχύει που λες. Είναι το πιο σωστό που είπες από όλη τη μέρα σήμερα. Ο Άρης. Ναι. Δεν θα έχει το χαφ του, το καλό χαφ που έχει. 90 λεπτά. Ποιο καλό το Μαρτίνεθ. Α, το μπέκ που μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο. Και λες. Μπαίνει στο 10 λεπτά ο Μαρτίνεθ και μου βάζει τρίτο χαφ το στόπερ Σόουζα. Ναι. Δύσκολα θα βάζει γκολ. Άλλαξε σύστημα. Το έκανε 3-4-3. Και με αυτή την αλλαγή νομίζω ότι ο Άρης ήταν κερδισμένος στον Σαμορά το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή έκανε το τεχνίδι. Δεν τον είδα για τρίτο στόπερ πολύ τον. 3-4-3 έπαιξε το δεύτερο. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν τον είδα ότι η θέση του. Πώς του λένε. Του Σόουζα ήταν στα στόπερ. Ναι. Δεν το είδα. Τον είδα να πηγαίνει πολύ στη μεγάλη περιοχή. Να κάνει παιχνίδι, να πλαγιάζει να κάνει. Ποιο χαφ τον είδα, δεν τον είδα σαν τρίτο στόπερ. Τον είδε εσύ ποιο χαφ. Ας τη γράφουν αυτοί τώρα. Εντάξει, οκ. Ας τη γράφουν αυτοί. Εσύ μου λες τι είδες να γουρμώ και είπε οι σχηματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ είδα ότι τον Άρη έτσι και του δώσει το τυράκι του. Παίξε καλή μπάλα και τι θελκτικός είσαι. Α, να έρχεσαι στα λόγια μου. Πιάνω, εγώ δεν θέλω λοιπόν να με Άρης. Θέλω να με πάω χωρίς να παίζω καλή μπάλα, να κερδάω όλα τα μάτς, Κωνσταντίνε μου, και να έχω 20 μέρες τώρα το πόδι πάνω στο τραπέζι. Ναι, άλλο να πίνω φραπέ και να λέω εγώ είμαι πρώτος, δεν φίλε. Και με μείον 2. Ένα λεπτό. Ναι. Άλλο δεν παίζω μπάλα σαν πάω και άλλο είμαι άχητος σαν ομάδα. Εσύ είσαι άχητος. Δεν σ' άρεσε δηλαδή. Ήμουν άχητος την Πέμπτη. Βρε, άμα πατήσω τον γκάζι και βάλω Τετάρτη, ξέρω που θα φύγω. Δεν θέλω να το κάνω ακόμα, δεν είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, αυτό σου λέω. Στο Χαριλάου. Έχω δείξει σε μάτσο ότι άμα πατήσω τον καζάκι λίγο και το χαϊδέψω. Με Σπαρτάκ Μόσχας, με Βασιλεία, με Μπάτε Μπόρισο. Για Βασιλεία, εκεί το 0-0 λες. Το 0-3, εκεί. Το 0-3. Βέβαια. Ναι. Άμα το χαϊδέψω λίγο τον γκάζι, με επικίνδυνο, μην φύγω έξω από τον δρόμο. Ναι, προσέχω. Πάτα το. Θα το πατήσω σιγά σιγά. Έχω ακόμα πολύ δρόμο. Να βρούμε κάτι φορά να το πατήσει. Βρε και κάτι φορά να βρω. Κάτι ατρόμητος, κάτι Γιάννη, κάτι Ξάνθες φιλικά. Έτσι το πατάς. Καλά, και άλλοι είχαν φιλικά. Και ο Ιάκη είχε με Όφη, με Λαμίες, με Απόλλωνος Μήνη που τον έστειλε εδώ χθες να πάρει το 0. Δεν τα λέμε, Κωνσταντίνα, τα λέμε όλα. Ήρθε εδώ με τριπλό πούλμα, σαν αυτό που αγόρασε η ΑΕΚ. Σου λέει, μήπως κράνω καμιά ζημιά. Έφερα και τον διτή από την Αττική. Έτσι, τον δικό μας που τον ελέγχουν εκεί. Αου, αου. Αλλά δεν έπιασε τον κόλπο τελικά. Άρα τον Άρη λες ότι τον έμαθαν. Σημαντικό. Τον μάθανε, τον αντιμετωπίζουν, τον τουμπλάρουνε. Βάζουν ένα καλό στόπερ πάνω στο φορ. Πάει ο Χαμζά, τελείωσε, γιατί εντάξει. Είναι σέντερφορ κουτιού χωρίς να είναι κάτι το wow, παίζουνε είναι ένας καλός σέντερφορ. Παίζουνε με τρία χαφ. Ναι. Γυρίζει πολύ εξτρέμ στα βοηθήματα, σαν μπακ, προσέχουν τους εξτρέμ, από τον άξονα δεν κινδυνεύουνε. Μόνο με Βίδα, με κανένα σουτ, που έχει δείξει ως τώρα ότι δεν το έχει κανένας. Δεν έχουν κάνει γκολ ακόμα κανένα τα χαφ. Ούτε τα στόπερ του Άρη θα πεις ότι θα σκοράρουν, δεν σκοράρουνε. Να έρθει ο Δελυζής, να έρθει ο Βέλεθ, να έρθει ο Μαυράη, πώς λένε αυτούς. Ναι. Δεν σκοράρουν από πίσω. Ακόμα ναι. Τα έχει τραβήξει όλα τα δύο ή δύο. Άμα κλείσεις λοιπόν αυτούς τους δύο. Σωστή προσέγγιση. Και δώσεις βαρύτητα εκεί πέρα, τον έχεις δημιουργήσει πρόβλημα. Τι θέλει πάλι. Να μιλάς εδώ καλά. Αυτό το. Ναι. Σαν τη στραβή τη τζουτσού είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι μικρόφωνο. Για το μικρόφωνο, το γυρίσαμε μας μια χαρά. Σαν τη στραβή τη τζουτσού. Άρα λες τον Άρη, τον έχουν μάθει. Με παίρνει ένα τηλέφωνο. Ποιο. Ένα. Για την κορματικότητα. Α, όχι. Φίλο. Λέει, πώς το λέει το γιατρό στον ουρολόγο, λέει ο Φίστας Νίκο. Φίστας. Ναι. Ναι. Τι έπαθες του λέει, 60 χρονών. 60 αυτός. 60 αυτός. Μα άλλη δεκαετία, ναι. Και πρόσεχε πώς θα το πεις, είναι 8 και 49. Στάστας παιδί. Ναι, ναι, σκέψου το αγόρι, δούλεψε το λίγο καλά. Θες να κεράσω κανένα καφέ μέχρι να το πεις. Να πάμε μια βόλτα στην καντίνα. Ε? Να πάμε μια βόλτα στην καντίνα. Πάμε στην καντίνα. Καφεδάκι. Δεν πάω να το πω, ναι. Ναι, ναι, σε βλέπω. Δυσκολεύομαι, ναι. Σε βλέπω, αγόρι μου. Καφεδάκι, φαγητό, πίτσες, μπέργκερ, τσιγάρα, όλα με ένα stop. Στην καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα, σε τρία σημεία της πόλης, Παλαιού Σταθμού 36, Πόντου 56, Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο. Νομίζω ότι τώρα το δούλεψες. Το πουλί μου λέει είναι αλήθωρο, λέει. Δηλαδή του λέω τι αλήθωρο είναι. Δηλαδή λέει πάει στραβά δεξιά αριστερά, λέει κάνει ζιγ-ζακ. Ναι.
Το τι πουλί είναι αυτό, λέω. Αλήθωρο είναι, τι δεν βλέπει αυτό καλά. Το γίγα τα κρυσίνο το πουλί, λέω, είναι αυτό. Ο εξιτάρης, ο φίλος. Προσπαθεί να μου το εξηγήσει. Ναι. Λέει, τα χειρίζει ο γιατρός. Το παίρνω, λέω, ρε Νίκο, λέω, αυτός λέει το πουλί, λέω. Δεν βλέπει καλά. Είναι, λέει, ρίξη περώνης, έτσι λέγεται. Ρίξη περώνης. Ναι, κάπως έτσι λέγεται αυτό. Ναι, ναι, μέσα, ναι, ναι. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Και έχει στρίψει λίγο προς τα δεξιά αριστερά, να ξέρουμε και που συγκλίνει. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά είναι εύκολη η επέμβαση. Τον παίρνω, λέω, μη φοβάσαι, του λέω. Περώνη. Γιατί λέει. Ναι. Όταν... Είναι ενεργός ο φίλος, δηλαδή, ναι, ναι, το δουλεύει το εργαλείο. Όταν κάνω, λέει, σεξ. Ναι, άρα είναι ενεργός. Γι' αυτό πάω τη μέση πλάγια. Άκου, ρε. Πάω τη μέση πλάγια. Να μην βρεις τα τυχώματα, έτσι. Πάω τη μέση πλάγια. Ναι, ναι. Έχει χιαστεί ο σπόδιλος, λέει. Ας πιάσει ο σπόδιλος. Οπότε, λέει, πρέπει να φτιάξω το πουλί για να σιώσει. Ευθυγράμμιση θέλει, δηλαδή. Πάθος πετμετζά και να το φέρει στα ίσα, ρε φίλε. Ευθυγράμμιση. Εσύ θες να το ευθυγράμμιση. Πάντως λέω, μη στεναχωριέσαι, λέω, δεν είναι κάτι αυτό και τα λοιπά. Ναι. Λέω, ρε Νίκο, λέω, αλήθρο. Με είπε ότι είναι αλήθρο. Ρε, αγόρι μου, δεν κατάλαβα. Τι αλήθρο, λέει. Μετά τον ήχη. Κάνει τι τακέ, λέει. Μετά το ακούω, κάνετε τακέ το πουλί. Το πουλί κάνει το πουλί. Στι φουρκέτε στον Άλμπιον. Πού του κάνετε τακέ, ρε. Αυτού του φίλου πού του βρίσκει, ρε φίλο. Ένα με νύχη 10 μέτρα ακόμα. Κάτι, εγώ στη ζωή μου έχω μάθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ζω με παραβατικότητα. Όχι εγώ όμω, οι άλλοι γύρω. Γύρω σου. Από αυτού παίρνει όμω έλευση. Αλλά η λάμψη. Πέντε εσύ. Ότι είμαι εγώ τρολός. Ναι. Αυτό με το ξέρεις τώρα είναι... Κάτι εδώ. Δίνει μια με τον ήγη. Το ρίχνει κάτω. Το ρίχνει κάτω. Φωνάζει. Φωνάζει στην αστυνομία. Έρχεται ο άλλος από την Πελοπόννησο. Χτύπησε, λέει, με το μαχαίρι. Το βάζουνε μέσα. Ψάχνουνε μαχαίρι να βρουν. Δεν υπάρχει μαχαίρι. Είχε να κόψει 2,5 μήνες από αυξής τον ήγη του να πούμε. Τραβάει και μια μόνηση για τέτοια βρωμιάριση. Το κάνω και αντί τετανικό ωρό να πούμε το λάβω. Και το βάλα μέσα για προχρησία προφορία των ανθρωπάκων να πούμε. Μετά τον ήχη έχουμε και το αλήθρο πουλί επομένως, έτσι. Δεν το ξέρα εγώ, ναι, ότι υπάρχει τέτοια απάντηση. Αλλά είναι πολύ, λέει, αυτό λέει πανεύκολο. Απλά κάνει με τη μέση. Λίγο στραβός ο σχόλος γυρίζει, έτσι. Φαγώθηκε... Θα νομίζετε έχουμε και ένα τίκρε, παιδί μου, κάτι τι, σαν το Μητσοτάκι. Αυτό, ο πέμπτος πόδιλος άρχισε να φεύγει, λέει. Φεύγει. Τώρα. Ναι, πάντως ναι. Η είδηση είναι ότι ο 60χρονος φίλος σου είναι ενεργός. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Ωραία, εσύ το θέμα είναι να σηκώνει το πουλί. Ωρ, είμαι ενεργός, λέει. Ενεργό. Έχει πολλά χωριό εκεί. Ναι. Πώς λέγεται το χωριό εκεί, το... από τη Βέρεια να βρωμοχώρει. Α, Βέρεια. Ναι. Αμαρτωλή, Βέρεια. Αμαρτωλή. Αμαρτωλός κι αυτός. Αμαρτωλή. Δεν μου λέτε, θα μας πείτε τίποτα. Σήμερα κύριο Σιμιτζόγλου σηκώθηκε και πήγε καφεδάκι. Για ποιο πράγμα? Τι, γιατί για το μπιπ το σπίτι του Φορτούνη. Γιατί πριν από 15 μέρες. Σα πηδάω, ναι. Μπιπ εγώ. Τα ίδια είπε και εγώ ο Πασχαλάκης. Όχι, 20.000 ευρώ πρόστιμο. Όχι, όχι, είναι ταρήφα. 80 ευρώ και μία γονιστική. Τόσο έφαγε ο Πασχαλάκης. Για 80 ευρώ τώρα μιλάμε. Και μία γονιστική. Τότε να βρίζω κι εγώ έτσι. Δηλαδή, είναι άλλοι κανονισμοί. Άλλοι κανονισμοί. Ο Φορτούνης παίρνει κάνα 500.000 το χρόνο. Παραπάνω. Παραπάνω. Βρίζω... Ένα χαρτί παίρνω. Ένα χαρτί. Να παίρνουν τα παιδιά όλα γέρα. Ο Φορτούνης, ο οποίος παραπιπτόντως ναι, είναι πολύ καλός φέτος. Ναι. Να τα λέμε όλα. Αρχή, ναι. Ναι, να τα δηλαδή, λέμε όλα. Ναι. Πάει ο Πασχαλάκης, κάνει τη χειρονομία. Ναι. Πάει, βρίζει ο Φορτούνης. Πασχαλάκης πάει να παίρνει 250-300, τώρα που άλλαξε και το μάνατζερ, θα πάρει και παραπάνω. Μπορεί να παίξει στην εθνική τώρα. Να πάρουν τα παιδιά όλα αυτά. Βρίζει ο Ραπτόπουλο που παίρνει, ας πούμε, πολύ πιο λίγα. Ναι, και τον Ραπτόπουλο το βάζει ραδιοτηλεοπτικό 10.000 πρόστιμο. Ναι. Και τον Πασχαλάκη το βάζει 80 ευρώ. Ευρώ. Ναι. Εσύ τι κοινωνία είναι αυτή να πει. Έλατε, πέσε με Χρυσόστομε. Πάσε με να πω. Έχεις δίκιο, ρε Χρυσόστομε. Να ρίξω 2-3 αυτά και από ρε παιδάκι μου από το χορηγό. Ναι. Πάρτα στο πρόστιμο να πούμε. Πάρτα εκεί. Δεν με αφήνει. Έχεις δίκιο. Μη Κωνσταντίν μου, δεν είμαστε πλέον. Καλύτερα να πάω στο γήπεδο να ανοίγνω πινελίκι να πούμε παρά με στο στούντι. 100%. Λοιπόν, περιμένουμε τον κύριο Σιμιτζόγλου σήμερα, όπως ήταν έτσι πολύ ευαίσθητο με τον Πασχαλάκη. Αυτή να έχουμε ανάλογη κλίση, έτσι. Αυτοί τι εισαγγελείς, παλέμαχοι είναι αυτοί, έτσι δεν είναι? Αθλητικοί δικαστές είναι αυτοί. Αυτοί είναι κάτι γέροι, κάτι τιμωθάνατοι. Γέροι, ξεγέροι, πρέπει να τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Ο άλλος, ο δικός σου, είδες, έχει αλήθρο τέτοιο. Μια χαρά την κάνει δουλειά. Τι να δει ο γέρος, εδώ άλλος λέει κάνει ζιγζακ το πουλί. Μια χαρά ζιγζακ δουλειά την κάνει. Μπαίνει στο στόχο, στον καράζ μέσα είναι συνέχεια. Μπαίνει, αλλά. Στρίβει. Ο σπόδιλος. Μπορεί να γουστάρει όμως και οι άλλοι, γιατί άμα στρίβει και γαργαλάει και κάνει και παιχνίδια μπορεί να γίνεται θέμα. Αυτός κουράζεται. Οι άλλοι μπορεί να φτιάχνεται όμως. Τα τυχώματα που τα βρίσκει. Εμένα πήρε τηλέφωνο χθες, λέει. Τι λέμε, ρε φίλε, πρωί τώρα. Γρήγορα το φίστα, λέει, γιατί λέει χάρη. Το φίστα. Εγώ λέω θα φούσκωσε κανένα προστάτη. Λέω, όχι μου λέει. Μια χαρά είμαστε. Ντούρι, ντούρι. Ζιγζάκ, λέει. Ζιγζάκ το πουλί, γι' αυτό σου λέω, αμέσω ζιγζάκ το πουλί μπορεί να κάνει δουλειέ. Θα ρίσκε πάλι με παλιά BMW πίσω κούνα, λέει τις φουρκέτες των Άλπων ανεβαίνει. Να ρωτήσει τι. Ανεβαίνει τις φουρκέτες των Άλπων. Να ρωτήσει τη συμβία του, μήπως δεν θέλει αλλαγή. Α, έχει το σπόδι λίγο στραβά. Λοιπόν, ναι, είχαμε και επεισόδια χθες στο ΆΚΑ. Εκτός από το
μπίπ εγώ το σπίτι του Φορτούν, περιμένω το αθλητικό δικαστή. Για 80 ευρώ δεν κάνω κουβέντα ούτε για τον Πασχαλάκι, ούτε για. Άμα ήταν για αγωνιστικές, θα έλεγαν έμπαρα. Μία αγωνιστική, κάτσε. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Αν είναι και αγωνιστική. Ναι, μία αγωνιστική. Όπω τιμωρεί τον Πασχαλάκι, απλά του πάω. Να βάλω το γιάγια του, να χάσει άλλου δύο βαθμού. Ναι, ναι. Τελειώσαμε. Άμπραβα, τι να μου φορτούνει. Να έχουν. Το γιάγια που συγκαίεται τον παλικάρι από κάτω. Ο γιάγια φίλε τον καλοκαίρι. Να παίρνει φωτιά αυτό από εκεί. Φαντάζεσαι τώρα μαύρο συγκαμένο. Και να είναι και υπέρβαρο. Άντε να είναι κανένα δανό, να είναι κανένα χοντρό. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Συγκαμένο είναι λευκό και τα λοιπά. Μαύρο συγκαμένο. Τι σύγκαμα να κάνει. Ρώτα τον Ποκολόκο που θα ρωτήσω, ναι. Έχει συγκαεί ποτέ στην Αφρική. Ποκολόκο, μα ακούει Ποκολόκο. Δηλαδή, τι σύγκαμα να πούμε. Ναι. Τι χρώμα έχει το σύγκαμα. Δηλαδή μπορεί ο συγκαμένο ο μαύρο να έχει κίτρινο σύγκαμα. Ναι, δεν είναι το χρώμα. Θυμίζει, ας πούμε. Ναι. Να αλλάζει λίγο. Ναι. Να αλλάζει το χρώμα. Ποκολόκο, αν ακού, στείλε μήνυμα πώ είστε εσεί συγκαμένοι. Συγκαμένο μαύρο, τι χρώμα έχει το σύγκαμα. Ναι, να το μάθουμε. Το είναι κοκκινοπό. Κοκκινοπό, κοκκινοπό. Ναι. Και βάζει λίγο τάλκ. Έτσι είναι ο Τουρέι. Την κρεμούλα, Νιβέα και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, είχαμε επεισόδια χθες στο ΆΚΑ. Τι επεισόδια? Είχαμε μπούκα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μηχρόνου από τους, το πέταλο της ΑΕΚ. Είχαμε αστυνομίες, είχαμε μολότοφ, είχαμε δακρυγόνα. Να τιμωρηθεί η ΑΕΚ λοιπόν. Υπάρχει, ναι, υπάρχει ένας κανόνας. Όπως λέμε για την τούμπα τους βλαχοπαοξίδες που βαράνε και τεκοτρόγια. Να τιμωρηθεί και η ΑΕΚ με τρεις αγωνιστικές πρόστιμο να πούμε και τέτοια. Να παίξει χωρίς κόμμα, να χάσει άλλους 2-3 βαθμούς εκεί πέρα. Ναι, και να τελειώνει η μπουγάδα. Και εμείς τι θα κάνουμε από το Γενάρη πρωταθλητές, εσύ Κουλιανέ, πώς θα γίνει τώρα. Εντάξει, δεν νομίζω να πάει από Γενάρη. Πώς θα πάει, πώς θα πάει να πούμε. Θα μιλάμε για ρεκόρ, το σπάσαμε, το κάναμε, θα είμαστε μια ευχάριστη οικογένεια. Ναι, μια φορά ναι. Και εμείς σας είμαστε. Ναι. 30 χρόνια κάτω Ολυμπιακός από το Γενάρη. Ναι. Τι ωραία, το πήραμε. 43ο. Αν πάρει αυτό το πρωτάθλημα με αυτή την μπάλα μετά από 10 χρόνια, τι θα θυμόμαστε. Το πρωτάθλημα. Μόνο. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί και γιατί, τα δύο πρωταθλήματα που πήρατε. Έπαιξα μπαλάρα. Όχι. Τι? Το ένα θυμάστε. Το ένα, γιατί το άλλο τι ήταν. Όχι, το άλλο δεν το μνημονεύεται, λέω. Το δεύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή τους παίκτες οι οποίοι το πήρανε δεν τους έχετε κάνει stars. Δεν τους έχετε κάνει, ας πούμε, πώς να το πω, ρε παιδί μου, να τους αγαπήσετε τόσο πολύ. Επειδή δεν ήταν δύο, γι' αυτό τα μνημονεύα. Γίνουν 6-7. Τι δύο ήταν. Μνημονεύα. Ήταν πολύ λίγα. Όχι, μνημονεύεται. Ολυμπιακός έχει πάει 43, πώς έχει πάει. Μνημονεύεται το πρωτάθλημα του 76 και δεν μνημονεύεται το πρωτάθλημα του 85. Δηλαδή το θυμάστε, αλλά. Σαν να είναι μια ανάμνηση, ας πούμε, το σκότσικ. Μια φορά δεν το φέρατε στη Θεσσαλονίκη και τον ταΐστε κανένα ψάρι. Δεν το φέραμε κανένα ψάρι να φάει το παιδί μου. Δηλαδή, εκείνη την ομάδα τον Ασχημάντρα που έβαλε τον γκολ στο ΟΑΚΑ, ας πούμε. Θυμόπουλο Κωστίκο, δεν τους έχετε όπως έχετε τον Κούδα. Εντάξει, τους βγάζουμε όμως, παιδί μου. Εντάξει, βγαίνουν συχνά πυκνά, λένε και αυτοί τα παιδιά. Σαν την αιμορροίδα του αυτού. Γι' αυτό α πάμε άλλα 3-4 τώρα μαζεμένα, να μην έχουμε να θυμόμαστε μόνο εκεί, να θυμόμαστε και αυτό. Θα θυμόμαστε το Σάκοφ, το Μαουρίτσιο, το Κάνια που πήραν το πρωτάθλημα. Κανονικά. Αυτοί οι οποίοι έχουν σπάσει και άλλο κοντέρ, 6-6 δεν έκανε ούτε ομάδα του Σκότσικ που λες, ούτε ομάδα του 72. Άμα ρωτήσεις τους παίκτες του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70. Ναι. Θα πάρει αυτή η μάδα το πρωτάθλημα και με ξινά μούτρα θα είναι όλοι. Μα δεν νομίζω. Έτσι το λέω εγώ. Για, ναι, αλλά εσύ είπες τώρα έπεσε 2-3 παίχτες. Γιατί να μην πούνε για τον Βιερίνια, να πούνε για τον Βαρέλα, να πούνε για τον Μπρίγκοβιτς, να πούνε για τον Μπέλκα, να πούνε για τους ακραίους τον Μπίσεσβαρ. Γιατί δεν λες και αυτούς. Ναι. Ποιος έχει στην Ελλάδα τέτοιους ποδοσφαιριστές. Σωστό. Δεν είναι. Ο Ζάμπα 5 εκατομμύρια μην περνάει τον κοντό ένα από μένα. Ρε, ο Ζάμπα θα τα βάζει στα μεγάλα τα μάτς. Στα μικρά δεν τον θέλουν τον Ζάμπα. Αυτό στη Ρωσία ήταν μεγάλο δηλαδή. Ήταν καλό μάτς. Μεγάλο. Ήταν καλό μάτς. Φυσικά με κλείδωσε μια θέση για να συνεχίσουν την Ευρώπη και το χειμώνα. Δηλαδή αν ήταν ο Ματζουράκης προπονητής εκείνη την ομάδα με το Κομωδινή το Μαλί, δηλαδή θα παίρναγες εύκολα από εκεί πάνω δηλαδή. Μπα δεν νομίζω. Θα ήταν πιο σφιχτό. Θα ήταν σφιχτό το μάτς. Ναι. Δεν θα είχα τόσους χώρους γιατί στο ξαναλέω ήταν αδιάβαστο. Στο Ζαμπάπι δεν τον έχω βασικό. Ναι. Σου λέει τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, Ζαμπάπι. Ναι. Μπήκε μέσα στο Ζαμπάπι ο 20χρονος και τους τρύπησε. Τους διέλυσε. Ναι. Τους τρύπησε. Τους διέλυσε. Λοιπόν, να δούμε εντάχει γρήγορα και τα άλλα αποτελέσματα και θα ανοίξουμε γραμμές σήμερα. Δευτέρα να ακούσουμε τον κόσμο. Γιατί πότε δεν ανοίγουμε γραμμές, θα πούμε. Ναι. Είχαμε και Ευρώπες. Είχαμε και τη Λίβερπουλ. Είχαμε και την United που το σχολιάσουμε. Το 0-2-3-2 που όχι θα διώξουν τον Μουρίνιο οι παίκτες. Αυτοί νομίζουν. Εάν ήσουν ένα Μουρίνιο. Πώς αντιδρούσες, δηλαδή πώς θα κυκλοφορούσες στα αποδυτήρια εκεί του Old Trafford μετά το 3-2. Θα κοιτούσα λίγο τους παίκτες μου, πώς κάνα εστιατόριο. Α, θα τους έφτιαχνες. Ναι, να πέσω δεν λίγο. Δεν θα προκαλούσες. Να πετάξω αυτή τη σνομποσύνη να πούμε. Πώς την ναι. Σνομποσύνη. Αυτή τη σνομποσύνη ναι. Ρε φίλε. Ναι. Αυτό το αφιψηλού ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ στη ζωή μου δεν μπορώ αυτού του σνομπ, ρε φίλε. Ναι, ναι, τους αφιψηλού του δίθεν. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είμαι και παίρνει και το υφάκι. Το πήρε. Δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι τους έκανε προχθές στη συνέντευξή του. Τους φώναξε 8 η ώρα το πρωί. Ποιους? Τους δημοσιογράφους. Σιγά μη σηκώθη. Πήγε. Σηκώθηκαν όλοι με την τζίμπλα στο μάτι. 1,5 λεπτό κράτησε η συνέντευξή του. Τον ρωτούσαν τι θα κάνει η Manchester United. Θα δείτε. Πιστεύετε ότι θα κάνετε αλλαγές? Όχι. Αυτές ήταν οι ατάκες του και τους σήκωσε δηλαδή 8 η ώρα το πρωί για να μιλήσει 1,5 λεπτό.
Ναι. Καψώνει του έκανε. Γιατί σου λέει, εσεί με σκίζετε, με ξεπατώνετε. Καψώνει. Θα σα σκίσω κι εγώ. Ναι, ναι, αλλά αυτή η ομάδα δεν τραβάει. Οπότε ναι. Το καψώνει θα γίνει ει βάρο του. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Μια ήττα ακόμα το σκίσουν δύο φορέ. Άμα έκανα την Νιουκάστρο το 0-2 άμα, άμα είσαι υπό. Δεν έχει σνόπ και τέτοια. Είσαι φουκαρά, κάνει τον κακόμοιρο. Ναι. Μούχτι το κάνει. Δεν κοιτά, ναι. Δεν, άμα είσαι από κάτω δεν είσαι σνόπ. Αυτό λοιπόν. Τι είναι η γυναίκα του ψυχολόγος. Είναι, ναι. Με αυτή η άσχημη γυναίκα μια. Αθήνα, ναι. Την έχει και ψυχολόγο. Ναι. Λοιπόν, να σκίσει το πτυχίο της. Να το σκίσει. Να το σκίσει. Να αφήσει αδερφή μου. Ναι. Που είναι καλή. Καλή αδερφή. Ναι, είναι δυναμή. Απλά τα ομοιοπαθητικά εγώ εσύ δεν τα. Κι εγώ δεν τα, αλλά είναι καλή. Είναι, δεν είναι δυναμή. Να πάω από πνευμονία και να πάρω ομοιοπαθητικό. Κι εγώ δεν τα παίρνω. Απ' όλα αυτά κάνει δουλίτσα. Καλημέρα σε αδερφούλα. Την πούμε μια καλημέρα το κορίτσι. Έχει και ένα κιλό. Αμερική είναι. Γι' αυτό λέω καλημέρα τώρα δεν ακούει. Λοιπόν. Υποδεχτείτε τον μπάσκετ στα καλύτερα του στην Wind Vision. Όλες οι φανατικοί του μπάσκετ έχετε πολλούς λόγους για να αποκτήσετε σήμερα κιόλας Wind Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Απολαύστε τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και άλλων 14 μεγάλων ομάδων που αγωνίζονται για το βαρύτιμο τρόπο της Euroleague. Η ΑΕΚ φέτος θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον περσινό θρίαβο στο Champions League, μαζί βεβαίως και ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας. Όλα αυτά φίλες και φίλοι μέσω της Wind Vision. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με δεύτερη ώρα. Εσύ θες μπορείς να ρεμέξ. Εγώ μπορώ 42. Εσύ μπορείς. Εγώ μπορώ για να το λέω, αλλά όχι για σένα. 42 χρονών και θα μπεις σε μη μοιράει. Μάλλον, με αυτή η διαμάρτη δεν σταματάει, άστε. Εγώ μπορείς τη λιβαδιά, το ξέρεις. Κόφτε, να σου κόψει λίγο στο λιμό. Μη βριάεις, μη βριάεις σήμερα. Tú sabes, vamos a dedicarle esta canción a todas las mujeres de este planeta. Στο Βεργίνα Θέατρο δεν βλέπουμε μόνο ωραία ματζάκια έτσι. Βλέπουμε και ωραίους καλλιτέχνες σαν τον Πλούταρχο, αξεπέραστος. Μαζί με Πουλόπουλο, οι πιο ωραίες φωνές που πέρασαν γνώμη μου βεβαίως όλα αυτά. Μόνο που τώρα δίνει ένα διαφορετικό live, πιο κονσεπτικό. Ξέρεις, με story από πίσω, με χορευτές, με τα όλα του. Πρέπει να πάμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το στήριο ξεκινάει από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Και αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, θα βρείτε τα εισιτήρια στο public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Ποκολόκο απαντάει και λέει: απάντησα, λέει εγώ. Είμαι πια Ευρωπαίος, λέει. Μεταλλάχτηκα, πες το κουμπαράκι. Είμαι πια μεταλλαγμένος, μαύρος, λευκός, μαύρος είμαι πλέον, λέει. Άρα τα συγκέκεται κόκκινο. Είναι, ναι, σαν ναι. Και εμάς. Κόκκινο. Από όλων καλαμαριά στη φανέλα γίνεται. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι, ένας φίλος μου λέει: Ολυμπιακός πληρώνει, δεν έχει σέντερφορ. Εντάξει, έχουμε πει αυτά. Γιατί έχει εξτρέμ που σχολάρουν. Ούτε εξτρέμ. Ο Λάζαρος είναι σε κατάσταση κακή, να πούμε. Ναι. Από πέρσι. Ναι. Και αυτό έκανα σας... ξεπέταμα λίγο το καλοκαίρι, για να μην το αδικούμε και μετά ξανά μανά μπλουμ. Ξεπέταμα με τα μπλουμ, να πούμε. Ο Φετ Βαζίδης. Είναι το σκυλάκι το λουκάνικο. Τρέχει. Και ο Ποντέσε. Μου θυμίζει τη Λορέν, δικιά μου. Τρέχει γρήγορα, ναι. Αλλά εκεί είναι συνέχεια, ναι. Δηλαδή και αισθητικά να το δεις. Έχεις έναν έξω δεξιά, ο οποίος είναι πολύ κοντός. Είναι άσχημος. Έχει μούσει. Ναι. Το σώμα του. Και είναι έχει, και μυτελής. Είναι δυσανάλογο με τα πόδια. Δηλαδή και κοντός είναι. Έχει κοντούς με ψηλά πόδια. Ναι, έχει. Φαίνεται ψηλότερο. Ναι, ισχύει αυτό. Και έχει ψηλούς, ένα 85 που έχει κοντά πόδια και φαίνεται πιο κοντός. Σωστά δηλαδή, μιλάς. Αυτός και σωματοδομή. Εκεί τα πόδια σαν τον Ελέανδρο το Σιμεωνίδη. Λουκανικάκι. Λουκανικάκι. Και ο Κοροβέσης το ίδιο. Το Κοροβέσης το ίδιο. Αυτή εδώ. Ναι. Είναι δηλαδή, για να σου πω, για να πηδήξει θέλει να πάει στο σκαμνάκι επάνω. Είναι μυτελής. Και αυτός και ο Ποντένσε. Δεν βρίσκει πούλμα. Είναι μυτελής. Στα 10 μέτρα. Ναι. Φέρε ένα πούλμα του Ζορμπίδη και πες Φετβαζίδη. Βρες το πούλμα με τα αριστερό. Θα βρει, ξέρει να βρει. Άντε κάνα καθρέφτη να βρει. Αφού το σημαδεύει τον καθρέφτη. Κάνα καθρέφτη θα τον βρει, έστω τον καθρέφτη. Πότε δεν βρίσκει. Το λέω εγώ. Ναι. Αλλιώς, άμα ήταν έτσι να πούμε, θα πέσει σε ομάδα. Σωματικά προσόντα δεν έχει. Τελειώματα δεν έχει. Μια τριπλίτσα έχει εκεί και τα λοιπά. Και όταν μπαίνει μέσα στην περιοχή, το πιάνουν το ψυχολογικά του. Σωστό. Άσε με τώρα που το ξέρει τώρα. Άτι. Και αν πα σε καμιά παραλία με καμιά γκόμενα και κλάση να πούμε, θα σηκωθεί και ανεμοστρόβιλο. Ο Ζορμπάς θα σηκωθεί. Άσε, ο Ζορμπάς. Κάνει κρύο, λέει, πολύ ψηλά εκεί που είμαστε. Λέει, δεν θέλουμε μπάλα, λέει, νίκες θέλουμε και πρωτάθλημα. Το έχει πιάσει ο νόημα που άκουσες. Ο Παοξής αισθητική δεν έχει, βέβαια. Δεν πειράζει, ας μην έχει. Είχα προηγούμενα χρόνια και είδα τι κατάφερα. Ναι. Ναι. Αυτό, ναι. Αν λέμε, εγώ λέω θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Αν δεν το πάρει. Μην μου γυρίσετε το χρόνο πίσω, ναι. Και μου πείτε να και τότε τα χαφ και τότε και βρούμε τα μάτς. Δεν γυρνάμε τίποτα. Και δεν το είδαμε το τίποτα, Γενάρη. Τίποτα. Καλημέρες. 2-1. Μου γυρίσετε το χρόνο πίσω.
Σχολιάσαμε τον ΠΑΟΚ, σχολιάσαμε τον Άρη, σχολιάσαμε τον Ολυμπιακό. Ανοίγουμε γραμμές 90-90-90. Δεν σχολιάσαμε λίγο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αρνείται να χάσει. Τα πιτσιρίκια του Δόνη δεν δέχονται την ήττα. Θα σου πω και δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό. Ναι, γρηγοράδα, γιατί έχουμε ήδη γραμμές. Καλύτερο προπονητή. Ναι. Καλύτερο προπονητή και coach, αλλά από την άλλη μεριά, αυτός που καπνίζει, το μυαλό πάει. Παντελίδη. Ναι, αλλά ο Δόνης είπε ότι ο καλύτερος κόουτς τα τελευταία χρόνια είναι ο Παντελίδης. Ο ίδιος είναι κάτι δήλωση. Τον ισοφάρισε, τον έκανε τρόλ. Ναι, τον έκανε τρόλ. Είναι όμως ο Παντελίδης καλός κόουτς. Είναι πολύ καλό, συμφωνώ. Αλλά συμφωνώ. Όταν κερδίζω εγώ στο 85-1-0, δεν κάνω πρέσινγκ ψηλά την άμυνα του αντιπάλου. Ναι. Και όταν έχω δοκάρι στην εστία μου σε αντεπίδεση στο 85, τουλάχιστον μαζεύομαι. Τουλάχιστον μαζεύουμε. Δεν μαζεύτηκε. Το χτύπησε τον καμπανάκι τον Παντελίδη στο 87. Το χτύπησε και το πέναλτι στο 90 μετά. Το πέναλτι στο 90. Αλλά μην κλαίγει τον Παντελίδη ότι εγώ στα πέναλτι και τα λοιπά. Τρίτο στόπερ δεν βάζει κανένα. Ναι, δεν έβαλε. Πέντε ναι. λεπτά. Τέσσερα λεπτά. Το βάζει, δεν το τα πέντε λεπτά. Ο Αστέρας που δέχτηκε γκολ με πέναλτι από όλες τις ομάδες, έτσι. Πρόβλημά του είναι. Εκτός από τον. Α, και από τον Άρη. Και από τον Άρη. Είναι πέναλτι. Πρόβλημά του. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Να ακούσουμε τα παιδιά. 90-90-90. Να σχολιάσουμε την αγωνιστική που προηγήθηκε, τα του ΠΑΟΚ. Να δούμε την αισθητική των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, ναι. Γιατί δεν βλέπω να έχουν. Τον Αριανό, καμιά. Αν νιώθει ότι τον αδικέψανε. Ο Αριανός όσο ναι. παίζει με τρία χαφ και ο Μάρτιν. Πάντως υπήρχε στάμπα χθες η Μέτρο Σπορ για το πέναλτι, έτσι. Υπήρχε ένα μπαμ, ένα δυνατό. Εγώ με τρία. Τι. Πρεσβειοποία δεν το είδε. Δεν το είδε εσύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε σαν 90 αριά. Έλα, καλημέρες, να ακούσουμε και για τον ντέρμπι εκεί όπου η μισή ΑΕΚ δεν έχασε τελικά από τον ολόκληρο Ολυμπιακό. Δεν με νοιάζει αν ήταν η ΑΕΚ μισή. Ήταν μισή όμως. Να μην είχε, να μην είχε και πουλήσει τους παίκτες και να έπαιρνε. Να έπαιρνε, δεν την κλαίω. Εντάξει, καμπανάκι, πάμε, γραμμές, καλημέρα. Η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου μισή. Γιατί δεν ήταν μισή. Οικονόμου έξω, μάνταλος. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ θα σας πάρει το πρωτάθλημα και θα κλαίτε πάλι και δεν θα σας αντέχω να κλαίτε άλλο. Πώς θα το πας, κοίταξε, αγωνιστικά δεν μπορείς. Αν το πας πάλι στα δικαστήρια μπορεί να μου το πάρεις. Δεν μπορώ αγωνιστικά, ακούς τι λες. Είσαι άνθρωπος ο οποίος μιλάει δημόσια για ποδόσφαιρο κάθε μέρα, κάθε πρωί. Ναι, και όχι μόνο, και απόγευμα. Και μου λες για την ΑΕΚ εσύ ο δε βλέπω γλου. Ναι. Που μετά το παιχνίδι με την Τεφίκα κερδίζει μόνο και μόνο αποτύχει. Αυτό γουστάρω ρε φίλε. Να αυτή την κλάψα της. Είναι ικανότητα κάποιων ποδοσφαιριστών. Σούμα να μιλάς θέλει και να λες αυτά. Αυτό γουστάρω. Να λένε δεν παίζεις μπάλα και περνάει για να σε αυτά. Ναι, ναι. Γουστάρω. Θα κλαίσεις τον Μάιο. Ναι, ναι, κλάψε κι άλλο. Δεν μπορώ να κλαίς άλλο. Κλάψε κι άλλο, έλα εξή. Σταματάει σου έχω κοκκινήσει από κλάμα, δεν πρέπει να κλαίς άλλο. Φώναξε κι άλλους μαζί να κλάψετε όλοι παρέα. Η μισή ΑΕΚ θα σου πάρει πρωτάθλημα. Βρε, κέρδισε κανένα ντέρμπι πρώτα. Πάρε κανένα μάτς χωρίς διαιτησία δεύτερον. Έτσι πήρες τρία πονταλάκια σε... στην Αρκάδα. Όχι, με το Μωράν, άμα αρθείς να με πάρεις πρωτάθλημα, τελειώσαμε εξύ. Γεια σας. Θα το πάρα με το Μωράν και θα κλαις. Μπα, χλωμός εγώ. Με το Μωράν. Ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος. Θα κυνηγάτε όλοι ο ένα τον άλλο, θα ξέρετε τι θα στέει. Έκανε αλλαγή ο Ζουνίδης και έβαλε τον Μωράν και πάγωσε όλο το ΑΚΑ. Έτσι σου λέει τώρα αυτό θα βάλουμε μέσα. Κάτι σου τα παίξα την περιοχή. Ναι, κάτι κλάι ναι, 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 ναι. Κλάι μάι, ναι, ναι. Τον Άλεφ, τον Άλεφ το παλτό και σας τον έφερε το χάφρι. Δεν τον είδαμε αυτό. Ε, με τον Γαλανό που θα πάρει πρωτάθλημα, ρε Χαϊβάνη. Και το μάνταλο ξεθυμασμένο. Και μη βγάζει γλώσσα όταν λείπω εγώ. Χθε ο καημένο ο. Πώς θέλω το σέντερφορ το καλό που έχουνε ρε. Ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια ο καημένος τραβιόταν εξτρέμ, τραβιόταν δεκάρ, τραβιόταν στα χαφ να πάρει γιατί να... Γιατί είναι μόνος του, ταλαιπωρείται εκεί. Ταλαιπωρία, τύπος θα κρατήσει μωρέ τώρα. Θα στενοχωριέστε εσείς ε. Μα εγώ φίλε είμαι πρώτος, δεν σε βλέπω καν. Εσείς στενοχωριέστε για το Λιβάγια που τραβιέται έτσι. Και εγώ χάρηκα χθες που σοφάρισες, να ξέρεις. Εξτρέμ τον είδα και να φορτώνει, άσε καημένε τώρα. Πού είναι ο άλλος και για νιώτας οι μεταγραφές σου ρε. Θα κυνηγάτε ο ένας τον άλλο το Μάιο και δεν θα ξέρετε το λόγο που μαλώνετε μεταξύ σας. Χθες, χθες αν δεν ισοφάριζες, θα είχε το πρωτάθλημα ένα ενδιαφέρον ναι. μεταξύ Ολυμπιακού και έτσι ΠΑΟΚ. Ακριβώς, γιατί έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα, είναι καλύτερες ομάδες. Είναι καλύτερα ρόστερ. Δηλαδή εσύ, συγγνώμη, την έκτη αγωνιστική έβγαλες πόρισμα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, αυτό μου λες. Κάτσε φίλε, είδαμε πόσα μάτς, είδαμε τα όλα τα ντέρμπι. Τι να βγάλει πόρισμα. Όχι εσένα, εσύ και ο παδό που έβγαλε. Α, εγώ είμαι παδό. Και ο άλλος, ο Κωνσταντίνος έβγαλε πόρισμα. Στο λέει. Τι πόρισμα έβγαλε αυτό που λέτε στο λίγο. Ότι έχει ανεπαρκές ρόστερ. Ότι, θα σου πω, θα σου πω. Έχει έναν, θα σου πω. Έχει τον Μπακασέτα έξω αριστερά. Του λε τράβα εξτρέμ. Τράβα μπακ και όταν παιχτεί. Και τράβα και φορ. Και τράβα και δεκάρι. Ναι. Γιατί εγώ στα χάφ. Έλα εδώ να σου πω το έργο. Από την Καστοριά. Χθε ο Ολυμπιακό είχε αναλογία 3 χάφ εναντίον 2. Ναι. Εντάξει. Α, ου, εσύ στο πρώτο δεκάλεπτο δεν το έκανε στον κόλ του γηπεδούχου. Κακάρωσε. Κακάρωσα. Κακάρωσε. Και έχει τον Μπακασέτα σε 3 ρόλου.
σε τρεις ρόλους τον Μπακασέτα. Αυτό που λέει. Ναι. Γι' αυτό δεν θα πάρεις πρωτάθλημα. Κλείσε εσύ. Κλείσε. Πάρε κάνα εφέκιο εκεί πέρα τα ίσα. Τα πούμε άσε. Κλείσε εσύ. Δεν έπεισες κανένα σήμερα. Μόνο κλάμα ήσουνα. Μόνο κλάμα. Και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά αλλά κερδίζει και εμείς ήμασταν μισοί και δεν συμμαζεύεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς με τον Γκάλο Εξτρέμ θα πάρεις πρωτάθλημα, ρε. Έλα, εγώ μιλάω. Ναι. Εσείς βεβαίως. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Πες αυτό το τρακτέρο τζουμπανόβλαχο να μην πίνει νερό από τη λίμνη. Εσύ, τρακτέρο, εσύ από πού είσαι, ρε φίλε. Άσε, ρε φίλε, από πού είμαι εγώ. Από πού είσαι εσύ, από το Μανχάταν είσαι, από πού είσαι. Και από πού είμαι. Εσένα η γιαγιά σου, ας πούμε, και η γιαγιά μου που κάναν κάκα να πούμε. Σε τουρκικές τουαλέτες δεν κάνανε. Γιατί το λέω βλάχο. Ναι, σε τουρκικές. Σε τουρκικές κάνανε. Και άμα είχε λίγο κρύο, γινόταν ο κουράδος σαν σταλαγμίτες να πούμε. Άστο τώρα. Μην λέμε τώρα και γινόμαστε. Γιατί η γυναίκα να έρθει θα την κουρέψει, δεν θα την κάνει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Καλά, τώρα το παρατραβάζει λίγο. Αφού δεν κρύβει ο άνθρωπος δεν είναι. Δεν μας είπε ο εξής ότι έχω ξεκινήσει με μείον 2 και είμαι στο συν 3. Δεν μας τα είπε αυτά. Και με κόντρα διαιτησία σε όλα τα μάτς. Γιατί δεν βάζει άλλο. Γιατί δεν κλαίμε πλέον. Γιατί δεν βάζει. Ετοιμάζω τώρα για τις επόμενες μέρες. Δεν κλαίμε πλέον, άλλες 20 μέρες. Παίζει μπάλα ο ΠΑΟΚ, αυτό που λέει. Παίζει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Παίζει μπάλα θα βρικολακιάσει από την καβάλα που είναι θαμμένος ο Παρίδης. Που παίζει μπάλα ο ΠΑΟΚ, βλάχο ΠΑΟΞΥ. Αβλάχο ΠΑΟΞΥ με το στραβό το στόμα που τον είπε στον ανθρωπάκο βλάχο. Στις τουρκικές τουαλέτες έκανες κάκα και κουράδα γινόταν σταλακτήτης και σταλαγμίτης. Άντε βρε πάμε παρακάτω. Άντε λε βλάχο πάμε παρακάτω. Πρωτεβουσιάνε νεόπλουτες εσύ τώρα, παίζει μπάλα ο ΠΑΟΞΥ. Παίζει μπάλα. Θα βρικολακιάσει ο Παρίδης και ο Φουντουκίδης. Άσο από ημίχρονο έλεγες ρε Καστοριανέ. Ναι. Πάνε πλήσου λες στη λίμνη να ξυπνήσεις, λέει ο Ευαγγέλης, έτσι. Με αυτά που είπε, φίλε, εμείς δεν κλαίμε πλέον, κορυφή είμαστε. Χαλαροί, τα πόδια πάνω στο τραπέζι, φραπεδούγκα, έτσι, τσιγαράκι όσοι καπνίζουν και γελάμε με τους άλλους τώρα. Να, έτσι είναι ο ΠΑΟΚ. Γελάτε με τους άλλους, αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει, ναι, δείχνει ότι δεν έχει προπονητή. Και δεν έχει center for, δεν έχει stopper. Δεν έχει stopper. Δεν θα πάρει πρωτάθλημα. For. Ναι. Stopper. Ναι. Προπονητή. Γεια σας. Δεν το παίρνει. Ναι. ΑΕΚ. Ναι. Φέτες, ανακριτές. Ναι, άμα δεν έχει δεν παίρνει. Ναι, εγώ έχω και στόπερ και φόρ. Παίξε λίγο μπάλα. Θα παίξω, θα χαϊδέψω τον Γκάζι. Έλα, σε παρακαλώ. Αμέσως να κάνω εφέ από τις πρώτες αγωνιστικές. Να κάνω εφέ από τις πρώτες αγωνιστικές. Να δείξω ότι πάω 280, ας πάω 140, ρε λατή. Ό,τι πεις. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Η ΑΕΚ είναι η τρίτη ομάδα με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Με τόσα παλτά που μάζεψε, μόνο για να ζεσταθείς είναι. Άντε καλημέρα, πάμε το πάω. Ναι, ναι. Ωραίο γέλιο κι αυτό. Το είπε, γέλασε, πάμε καλημέρες. Εμένα με νευρίασε ο άλλος που είπε βλάχο τον Καστοριανό. Ναι, ναι, ναι. Όχι το οπαδικό. Δηλαδή, εσύ βρε από την τσουπλούκα του Κιλκής εκεί, γιατί το λες τον άλλον βλάχο. Ναι. Γιατί είναι από την Καστοριά, λέει. Ο άλλος και σου λέει είμαστε. Ενώ εσύ Θεσσαλονίκη. Ναι, βλάκι και εμείς μαζί. 30 χρόνια σε φτιάχνουν το μετρό, εσύ είσαι πρωτεβουσιάνος. Σωστό. Σωστό. Το γέλιο του Μπούζου θέλω να ακούσω. Σωστό. Καλημέρα. Με ρωτάει ένας φίλος που είχαμε τον Σιμιτζόγλου, τον αθλητικό δικαστή να φωνάζει τον Φορτούνι ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν τον έχει φωνάξει. Κάτσε, πρωί είναι ακόμα. Πρέπει να τον φωνάξει. Φυσικά πρέπει να τον φωνάξει. Πάμε καλημέρες. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Έλα. Καλή εβδομάδα, κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα, σε είπα θα χάσεις. Δεν σε λέω το Κωστή. Πώς δεν πειράζει. Δεν άκουσε τι είπε. Δεν άκουσε τι είπε. Είπε ο Κωστής ότι πρόβλεψε ότι θα χάσει ο Άρης. Και τι θα κάνουμε. Ναι. Είπαμε. Ναι. Το παιχνίδι έχει σοπαλία, έχει ήττα. Κλείσαμε τα εξτρέμ τα καλά. Τα χαφ. Πάει το πρωτάθλημα, κυρία Δώρα. Πάει το πρωτάθλημα. Ναι. Πέταξε, πονορίς. Ναι. Γιατί πρωτάθλημα που δεν γίνεται. Α, με συλλογική στα 90, αυτό ήθελα να ακούσω. Κάποιοι άλλοι που είναι νέοι δεν είναι λογικοί, ναι. Ποτέ μου δεν είπα να πάρω. Το ξέρω, κορίτσι μου, το ξέρω. Εσύ το μυαλό είναι στη θέση σου κανονικά εκεί. Ναι. Μια χαρά είναι το μυαλουδάκι, δουλεύει, λειτουργεί. Λειτουργεί όντως. Ναι, αυτό καταλάβα και σήμερα, βέβαια, βέβαια. Και τι μαλώνετε, καλέ, κοίτα, με αυτό το βότι, Καστοριά, και δεν τον κλείνετε. Τον Καστοριανό, ναι. Αδερφός ναι. Είναι, φιλαράκι, γι' αυτό. Ναι. Φιλαράκι και μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Τρόμαξε εγώ που το άκουγα από το τηλέφωνο. Ακούς Καστοριανέ, τρομάζει κυρία Δώρα, λίγο χαλάρωσε, έτσι, μην τρελαίνεσαι. Έτσι, στον Μπουλκουμέ είσαι, δεν κέρδισες τον Ολυμπιακό, έχασα από τον ΠΑΟΚ, έχασα την Μπενφίκα και βγαίνεις και φωνάζεις και από πάνω. Έχεις δίκιο κυρία Δώρα, να είσαι καλά. Και τη χέρι και στο 90 μισοφαρίσατε.
Ναι. Α, μπράβο. Θα πάω να ανάψω και καμιά λαμπάδα. Από την κυρία Δώρα θα τα ακούτε όλα. Είσαι υπέροχη, φιλιά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ επίσης. Άκουσε την κυρία Δώρα, γιατί είπε κανένας ότι εμείς πάμε για πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τα είπε όλα. Τα εγκεφαλικά κύτταρα της κυρίας Δώρας από του κόκκινου είναι τρεις φορές καλύτερα. Έλα, είσαι πάλι το Γρηγόρη. Για άδεια πνεύματος, άκουσες. Βρε, τι ωραίο λόγο. Σούπερ, σούπερ κυρία Δώρα. Πλάκα κάνεις. Πάμε καλημέρες. Κεφαλιά, το χάρι γκολ. Γκολ για τον Πανιόνιο. Ανοίγει το σκορ στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντομίγκες, έτσι. Καλημέρες. Καλημέρα, παιδιά. Καλώσονα, καλώσονα. Ξέρετε όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται στο ποδόσφαιρο έχει τρομερό ενδιαφέρον κάτι στον Ιβάν Σαββίδη. Και όσο για το σκηνικό ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα, αυτό τα έχουμε περάσει, εμείς που έχουμε περάσει τα 40, τα έχουμε ζήσει αυτά. Άνα γεια σου, και που παίζαμε μπάλα, τι καταλαβαίναμε άλλες χρονιές, ναι. Καταντάει γραφικό, ας πούμε, αυτό το σχόλιο. Ρε φίλε, σ' αρέσει αυτό το πράγμα, δεν σε προβληματίζει? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Κανένα δεν προβληματίζει. Το ξαναλέω. Χθες είχε 25.000 η Τούμπα. Ναι. Όλοι χειροκρότησαν. Μια χαρά. Νίκη, πήραμε ακόμα ένα δεν βήμα για το πρωτάθλημα. Θέλω πράγμα. Μετά από 2-3 μήνες να μου γυρίσετε το χρόνο πίσω και να μου λέτε. Να σου πω κάτι, Κωστή. Ο Πάοκ μόνο καλύτερα μπορεί να παίξει. Χειρότερα δεν γίνεται να παίξει. Σωστό και δεν είναι. Σωστό. Άρα γιατί να προβληματίζει το Πάοκ εσείς. Οι άλλοι να προβληματίζονται. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Πες τα. Ξέρετε το τραγικό για αυτού εκεί κάτω είναι ότι πλέον. Δεν σου πετάνε ένα κοκαλάκι κάθε 10 χρόνια πάρει και σε ένα πρωτάθλημα ή παλάρε σε ένα πρωτάθλημα. Πλέον αισθάνονται ότι μπήκε το αυγό στον κόλο, μια και είναι σήμερα γιορτή του αυγού. Α, είναι γιορτή του αυγού. Άρα μπορούμε να λέμε και ποπού και απόλα σήμερα γιορτή του αυγού. Τι είναι γιορτή του αυγού? Παγκόσμια μέρα αυγού. Τι βλακίες κάθε μέρα είναι. Τη φάτσα του Μελισσανίδη χθε την Αθηνική Κυριακή που πήγαν το δημοσιογράφο, δεν έκανα μια ερώτηση. Ναι. Ήταν σαν τη μαϊμού στον κόλο. Άντε, φτάνει, φτάνει. Το είπαμε μία-δύο. Ο Πάρης λέει ο Σεσερής ο Μελισσανίδης, όπως έλεγε ο Καστοριανός, γιατί δεν έκανε δηλώσεις, λέει, στο Μίλτο Θεοδοσίου που έλεγε 3-0 από ημίχρονο. Ναι. 3-0 έλεγε ο Καστοριανός, δεν έλεγε 3-0, γιατί τον έχουμε αγκωμένο όλοι εδώ οι ακροατές. Ο Μελισσανίδης, ναι. Πόσο Μουρίνιο έχει αυτό το σνόπ των προπονητών? Έχει αυτός. Αυτός νομίζει ότι τζάμπα θα πηδήξει όλο το σύμπαν. Ναι. Εντάξει, κύριε ναι. Μελισσανίδη. Δεν μπορεί να πηδάς το σύμπαν τζάμπα. Συνέχεια. Συνέχεια. Καμιά φορά μπορεί να ξεφύγει. Όχι, ναι. Μαγιά, μαγιά, αλλά ναι. Πλήρωσε και κάτι. Πλήρωσε. Καλημέρες. Γιαννιώτας εξτρέμ τώρα. Ναι, ναι, είπαμε. Έχει και ο Άλεφ εκτός. Πάμε, καλημέρες. Έλα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Κωστή, την άποψή σου για τον ξένο διευθυντή στο ντέρμπι Αργιανό Σιμέ. Εγώ νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Ποιος? Για ποιον? Για το Άρης Πάοκ. Ναι, για ποιον θα είναι καλύτερα? Για ποιον θα είναι καλύτερα, ναι. Για τον Άρη. Για τον Άρη. Ο ξένος διαιτητής. Ναι, ας να δούμε γιατί, να ακούσουμε γιατί. Γιατί το χθεσινό το πέναλτι ένα ξένος διαιτητής θα το έδινε γι' αυτό. Ναι. Ναι. Και του ΠΑΟΚ θα το έδινε. Και του ΠΑΟΚ θα το έδινε το χθεσινό διαιτητή. Δεν υπάρχει τίποτα αντίθετο. Ναι, άμα δεις δύο πέναλτι, ναι. σε 7 αγωνιστικές, μία με το Λεβαδιακό που δεν ήτανε, και μία τώρα. Α, φίλε, εγώ έχω συνηθίσει να ξέρεις, από την πρώτη αγωνιστική μόνο μία φορά με παίξαν καλά. Όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Κάθε αγωνιστική με ακυρώνουν γκολ ή δεν μου δίνουν πέναντι ή δεν μου δίνουν αποβολές ως τώρα. Ναι. Και ναι. Κάτι άλλο που διαφωνώ μαζί σου. Ναι. Κωστή. Ναι. Όχι Κωστή. Cool. Κουλιανέ. Cool. Ναι. Ότι σας το κλέψανε. Φίλε το... Κωστή, είναι πήγε στην πηγή και δεν είπες νερό. Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, αλλά μου κλείσαν και το νερό από την πηγή. Συν ότι εγώ δεν μπόρεσα να πιω το νερό, έχεις δίκιο. Κάναν και αυτοί που κάνουν το μαγείρεμα. Άμπρα, μου το κλείσαν και το νερό. Δηλαδή μου το. Άμπρα, το έδωσαν το γλυκό. Το κλέψανε, δεν ακούγεται καλά, ας πούμε. Στα δικά μου αυτά που βλέπω μπάλα πολλά χρόνια. Ναι. Από το 77 που με πηγαίνει ο πατέρας μου, εντάξει. Ναι, ναι. Κωστής έστειλε χθες κάτι φωτογραφίες στο Facebook, δεν ξέρω τι είδες. Κάτι γυμνούς. Όχι, ρε. Άλλο εσύ. Ξεστή, όταν πήγες και άλλαξες το λάστιχο που είχες πατήσει την πίδα με το μηχανάκι που ήμουνα. Δεν είχες και την Ευγενούλα. Είχες και την Ευγενούλα. Τι μου στείλες ρε φίλε, τι μου στείλες, ποιο? Δες μια φωτογραφία που είμαστε μαζί εκεί πέρα. Μαζί, μαζί. Α, ναι, έχω κάνα 2-3 τέτοιες, έχω και κάτι τσόντες που με στείλες. Όχι, όχι, όχι. Φιλιά, γεια σου, Αργιανέ, γεια σου, αγόρι μου. Τον εξέφεσες τον άνθρωπο τώρα με τους γυμνούς, αλλά σε στέλνουμε γυμνά, διάφορα κόλπα. Είδες το ωραίο βιντεάκι μου σήμερα, σήμερα το πρωί. Όχι. Τον τύπο που πάει να κάνει μαγιά με το ταξιτζί και του χτυπάει την πόρτα και βγαίνει ο άλλος ο 2-20 και τον ρίχνει το κλωτσίδι. Καλά το έχει, καλός άνθρωπος. Καλός ήταν, δεν τον σαπάκιασε. Καλημέρα, έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Πολύ ζήλια υπάρχει ρε, για τον πρωταθλητή. Πολύ ζήλια. Πο, πο, πο. Μιλάμε για την παοκάρα μας.
Ξέρεις ποιο είναι το καλό μέσα σε όλα? Ότι μας αδικεύουν και οι διαιτητές και δεν μπορούν να πούν και τίποτα. Έτσι, το αδικεύουν, το βάλω τους εγωγικά, κάνω χουλιαμά, έτσι μην παρεξηγηθώ από κάποιους. Λοιπόν, και δεν μπορούν να πούν και τίποτα ότι έχω και τους διαιτητές, γιατί τρώω χαστούκι κάθε εβδομάδα. Έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρο απ' όλα. Ναι. Και τώρα που θα κάνουμε και το διπλό στο Χαριλάο, εκεί θα είναι και το μεγάλο γέλιο. Φρέσκος, ξεκούραστος, έτσι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, γιατί το μελέτησα φίλε, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το μικρό πακετάκι αγώνων και μετά αρχίζουν τα εύκολα θεωρητικά παιχνίδια. Παίζει δηλαδή με Άρη, με Ατρόμητο, με Παναθηναϊκό και τα δύο μάτς με Βίντι και αμέσως μετά, μόλις πάμε στα μέσα του Νοέμβρη, ξεκινάει ο κατήφορος που έλεγε ο Κωνσταντίνος, όπου μπορώ να κερδίζω και με 5-0. Ναι. Ας πληρώσουν εισιτήριο οι Αριανοί να δουν τον πρωταθλητή. Ναι. Ας πληρώσουν την ΠΑΟΚάρα μας εκεί. Τα λέμε, ΠΑΟΚΣΥ, τα λέμε. Γουστάρι, σε βλέπω, είσαι πάνω στο άλογο. Έλα, καλημέρες. Εσύ δηλαδή με διπλό πανηγυρίζει, κάνει το γύρο του θριάμβου στο Χαριλάο. Δεν τον κάνω, γιατί τον κάνει. Γιατί μπορεί να πάνε να μου κλείσουν πάλι την κάνουλα με το νερό και να μην έχω. Άλλη μία γρήγορα. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, βιλέ. Τι έγινε, παιδιά, καλά. Καλά, μια χαρά, γορίνα μου, εσύ. Κωστή, έχουμε να τα πούμε από τη Σταυρούπολη που ήρθε εκεί στο Μαχαλά. Ναι, από τη Σταυρούπολη έχετε να τα πείτε, Κωνσταντίνε. Στο Γλωμπαϊκό. Ναι, ναι. Το δεν λειτουργούμε σε όλο και δευτερόλεπτο. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι, μιλάς. Πάμε παρακάτω. Πάμε πάλι. Δεν σ' άκουσα, πάμε. Λέγε. Καλά, ναι, φίλος, θα λέγαμε εκεί στη Σταυρούπολη που είναι σχεδόν στο Γλωμπαϊκό. Α, ναι, εκεί στη Σιωγή. Στο κόκκινο είναι. Εσύ που είδε να βαρύσει τον κόκκινο γλωδιά και κρύφτηκε πίσω από τον κλαδά. Ναι. Λοιπόν, χθες έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιάκος. Έτσι, φυσικά. Ναι, αλλά ο προπονητής του Μάγκας είπε ότι αν χάνουμε εμείς τέτοια γκολ δεν μπορούμε να πάμε για πρωτάθλημα. Λέει, συμφάσου Φετφατζίδη. Ναι, αλλά ο προπονητής ο σωστός, αφού κάνει λάθη στις αλλαγές, τα πρώτα λάθη είναι δικά του και μετά, του Φετφατζίδη. Αν ήταν σωστός αυτός, δεν χρειάζονταν να πάει εκεί ο Φετφατζίδης για να χάσει τον γκολ. Του Φετφατζίδη το ξέρουμε. Εμείς που είμαστε έτσι λίγο πιο ψαγμένοι, γιατί θέλαμε να κερδίσει ο Ολυμπιάκος. Γιατί μετά η κούλα ήταν καθαρισμένη. Μα ναι, το χ, φίλε, ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα. Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός με νίκη... Νίκο, όχι, γιατί τον Ολυμπιακό τον έχει στην Τούμπα, τον καθάρισε κάποιος τον έχει στην Τούμπα. Ναι, αλλά θα είχαμε τον Ολυμπιακό να είναι από γύρω μας και να μας γαργαλάει. Τώρα έχουμε απόσταση και από αυτό. Καλό το χ, ήταν βάλσαμο. Ναι. Να σε καλά, αδερφούλη. Χαιρετίσματα στην εξωτική Σταυρούπολη. Ήταν σε ένα μαγαζί εκεί ωραίο με σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια, τρώγαμε. Πήγαμε τον Χάμπογλου, τον Βασίλη, τον φίλο μου, τον Χασάπαρο. Ναι. Το κρέντι που έχει. Φάγατε. Φάγαμε και όλη τρόικα να πούμε. Πολύ καλό μαγαζί. Ωραίο. Ναι. Και ο κόκκινος. Όχι. Βάλε μου δύο σουβλάκι και τζατζίκι. Τον κόκκινο και τον έσωσε ο κλαδάς. Α, δεν τον έδερε τελικά. Είναι καλό παιδί. Καλός. Λοιπόν, όλοι εσείς φανατικοί του μπάσκετ, έχετε πολλούς λόγους να αποκτήσετε σήμερα κιόλας With Vision με το νέο τρόπο για να βλέπετε αθλητικά. Γιατί μέσα από τα κανάλια Nova Sports που είναι διαθέσιμα στη With Vision απολαμβάνετε τις μάχες των αγαπημένων σας ελληνικών ομάδων στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αρένες. Απολαύστε τις μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, τις μάχες του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Προμηθέα στο Basketball Champions League. Σμαράγδα Μπασάκου. Και επιστρέφει και ο ραπ και ο κουλ μέχρι και τις 10 πάντοτε μαζί σας πλέον με γραμμές. Στο Βεργίνα Θέατρο δεν βλέπουμε μόνο ωραία ματσάκια, έτσι βλέπουμε και ωραίους καλλιτέχνες σαν τον Πλούταρχο, μα ξεπέραστος πραγματικά, μόνο που τώρα δίνει ένα διαφορετικό live, πιο κονσεπτικό, με story από πίσω, με χορευτές, με τα όλα του. Πρέπει να πάμε, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το εισιτήριο ξεκινάει από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Και αν ενδιαφέρεστε και εσείς θα βρείτε τα εισιτήρια στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Rap and cool show μέχρι και τις 10. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο. Ο φίλος μου Αλέξης, κορυφαίος υδραυλικός αδερφός, μου λέει γουστάρω το κλάμα τους. Γουστάρω, λέει. Υδραυλικός. Ναι, κορυφαίος. Άμα έχεις κανένα θέμα. Απατεώναστε. Όχι, δεν είναι. Στο λέω, είναι καλός άνθρωπος. Πώς είναι ο Κωνσταντινίδης. Είναι... Καλή ψυχή, ρε παιδί μου. Το θέμα του χαζού έχει ο Κωνσταντινίδης. Εντάξει, άσε, γιατί βρε, μια χαρά το παιδί. Του καλοκάγαθου. Ναι, έτσι του είναι. Του. Ναι, ο Αλέξης είναι αδερφός. Είναι αδερφός. Στο μικρόφωνο. Σούπερ, μπομπόνι, μπομπόνι είναι. Ο Κωνσταντινίδης το βλέμμα σου. Ναι. Είναι αθώου ανθρώπου. Γι' αυτό και το βάζει και σε τρίβει. Τρίψε με το. Γι' αυτό και του τρώσει την τυρό την τελευταία μπουκιά. Ναι. Στη δίνη. Ψυχούλα. Μου τηλεφωνήσατε για μια βρύση. Ναι. Άκουσα, το 90% των μαστόρων και των εργολάβων είναι απατεώνες.
Αυτό είναι στο 10. Άμα είναι στο 10. Το λέω, αφού ξέρει, είμαι ψυχολόγο. Το ξέρει. Κολόπεδα. Ναι, εντάξει, μπορεί να σε θέλει να σε φάνε. Να σε φάνε. Γιατί δεν ξέρει. Γιατί δεν ξέρει. Καθώ ξέρει, κατάλαβε. Λοιπόν, δεν ακούγεται λέει καλά σαφιά, λέει ο Αριανό. Ενώ αν ήταν αυτή η θέση του ΠΑΟΚ, θα έλεγαν κάτι διαφορετικό. Τι ακούμε, Θεέ μου, λέει ένα φίλο. Ένα άλλο φίλο ρωτάει εσένα. Η ανάλυση μου στον Άρη είναι η πιο τίμια και αυτά τα. Τα σάλια ότι ο Άρης παίζει την μπάλα και αυτό. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι, έχετε μεγάλες ατέλειες. Έχουνε. Και γι' αυτό δεν πάνε για πρωτάθλημα. Λέω στο φίλο. Μου λέει δεν έχουμε δικαίωμα να ονειρευόμαστε. Όχι, γιατί δεν είσαι για πρωτάθλημα. Τα δύο τα μπακ είναι μέτρια. Έβαλε και τον άλλο τον 1,5 μέτρο τον Κωνσταντινίδη, το Fiat 128 εκεί πέρα. Τα έχουμε πει για τα μπακ του Άρη. Εντάξει, είναι μέτρια. Είναι μέτρια, δεν λέω είναι κακή. Ο Τζανακάκη είναι καλό, αριστερά έχει θέμα. Ναι. Αλλά και χθε ο Τζανακάκη δεν πήγε καλά. Ναι, δεν έβαλε πήγε την καλά. Άλλο λουκάνικο σκυλάκι τον Κωνσταντινίδη. Ναι, και αυτό. Στα λουκάνικα μπαίνει. Μα λόγω ναι. Και λόγω επιθέτου λοιπόν, δεν κάνει καριέρα. Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδη να κάνει καριέρα. Το δικό μα ο Κώστα κάνει καριέρα στο ραδιόφωνο. Κώστα Κωνσταντινίδη είναι καλό. Συμπάλα πάνω δύσκολο. Ποια ομάδα λέει Κωνσταντινίδη έχει αδικηθεί περισσότερο από την αρχή τη χρονιά. Το Κωστή δεν λέω για σένα, κουλ. Ποια ομάδα έχει αδικηθεί περισσότερο στο πρωτάθλημα από την αρχή τη χρονιά. Ο Αστέρας Τρίπολης. Πέναλτι ανύπαρκτο με την ΑΕΚ. Πέναλτι ανύπαρκτο με την ΑΕΚ. Πού τα κάνει τα πέναλτάκια του, έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εγώ λέω ότι είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Εσύ πες ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι ο ΠΑΟΚ, ξορελατή. Και πιο αδικημένο και πρώτο και με μείον δύο και του έχω καβαλήσει όλου. Εσύ τι θα πει. Ναι. Κωστή λέει θα αναθεωρήσει που είπε ότι ο Άρης θα πάρει. Ένα βαθμό στις επόμενες δύο αγωνιστικές γιατί πρέπει να αλλάξει την πρόβλεψη. Λέει τον ένα βαθμό τον έχασε, λέει. Που ήταν να πάρει με τον Πανιόνιο. Εγώ είπαμε Πανιόνιο και πάω σε δύο μάτσο, άρεσε να πάρει ένα πόντο. Ναι. Θα τον πάρει με τον Πάο. Α, λες με τον Πάο. Γιατί ο φίλος λέει ότι τον έχασε τον βαθμό, με τον Πάο δεν θα πάρει τίποτα εννοεί προφανώς. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει πόντο. Ναι. Ρεκού λέει δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να ονειρεύεσαι πρωτάθλημα. Έχει εσύ δικαίωμα να ονειρεύεσαι για πρωτάθλημα και όχι εγώ, λέει ο Αριανός. Αναξάρτητα λέει από το ρόστερ ή όχι, έχει τρεις βαθμούς διαφορά από μένα. Κάτσε ρε φίλε να παίξει κανένα σοβαρό μα. Τώρα έρχονται, θα πας Περιστέρι, θα δεις θα πας Τούμπα, Καραϊσκάκης, με την ΑΕΚ. Θα σε δω. Ο Άρης στο τέλος του πρώτου γύρου θα είναι 8ος. 8ος δεν νομίζω, αλλά θα είναι 5ος. Ρε άκου τι σου λέω. 8ος θα είναι. Εντάξει, οκ. Θα τον περάσει Παναθηναϊκός, θα τον περάσει Ατρόμητος. Το περνάει ο Ατρόμητος, ούτως άλλως. Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος. Ναι, έκτοσαν, γι' αυτό σου λέω έκτος. Η Τρίπολη. Η Τρίπολη είναι πίσω πολύ. Είναι πολύ πίσω. Μετά δεν έχει και ομάδα. Έκτος, έκτος. Αν θα είναι, εγώ πιστεύω θα είναι 5ος και δεν αλλάζω άποψη ότι θα είναι Ευρώπη φέτος. Αλλά να είμαστε λίγο λογικοί, ρε πάμε παιδιά. Πάμε κόσμο. Πάμε κόσμο, καλημέρες. Έπεσε επόμενος, καλημέρες. Έπεσε επόμενος, καλημέρες. Άμα πιάσει την κουβέντα θα πέφτει. Ναι, έλα φίλε. Λοιπόν, να σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση που έκανε ο Κώστας, ότι αν είμαι ευχαριστημένος από την μπάλα παίζει ομάδα, φυσικά και είμαι ευχαριστημένος από την μπάλα παίζει ομάδα. Αφού σε άπαλο. Είμαι πρώτος, έχω σβήσει το μείον 2, έχω σχεδόν περάσει το Europa League, τι άλλο θέλω ρε παιδιά να κάνω. Σωστός. Έκανα είναι και το καλοκαίρι, ερώτηση. Το καλοκαίρι έκανα μια πορεία έτοιμη ώστε να πω στο Champions League πρόσφατα συγκινήσεις και έπαιξα και μπάλα. Συγγνώμη, άλλο είμαι αποτελεσματικός, άλλο η μπροστά μου γραμμή είναι πάρα πολύ καλή και άλλο παίζω μπάλα. Είμαι να λες αποτελεσματικός. Είμαι αποτελεσματικός και ποιοτικός. Ουσιώδης. Και ποιοτικός. Ποιοτικός δεν είσαι. Γιατί δεν είμαι. Δεν είσαι. Πώς δεν είμαι. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Θα ρωτήσω εγώ να κάνω την αντίστροφη ερώτηση. Οι υπόλοιποι διεκδικητές του πρωταθλήματος θα συνεχίσουν σε αυτό το φρενήρι ρυθμό που είναι τώρα. Γιατί αυτοί είναι στα πάνω τους. Εγώ είμαι στα κάτω μου. Ναι. Θα συνεχίσουν αυτοί να είναι στα πάνω τους. Εγώ φίλε, ξέρεις θα πω. Ο ΠΑΟΚ χειρότερα δεν μπορεί να πάει, ρε φίλε. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει ρότο ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς. Μόνο καλύτερα. Άρα πρόβλημα έχουν οι άλλοι, όχι εγώ. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός και άλλοι παιδιά έχουν πια στόπ. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλή μπάλα, με έχει καλούς ποιοτικά παίκτες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει παραπάνω με Γιάγια Τουρέδες και με Μαρτίνς και με τον οτιδήποτε άλλο έχει μέσα. Ναι. Γιατί έχει πια τα βάνη αμφισβήτητα. Θα συνεχίσουνε. Ναι. Ναι. Όχι. Ωραίος φίλε, να είσαι καλά. Λέει ο Βάγκος. Οι κλέτες και οι ψεύτες λέει δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε εντός Ελλάδας με ξένους διαιτητές. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα και στον Κότζακ δίπλα σου. Φαίνεται ότι οι ξένοι διαιτητές είναι προς όφελος του ΠΑΟΚ γιατί ο ΠΑΟΚ ξόδεψε λεφτά και δεν μπορούσε να τους πάρει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ξόδεψε λεφτά για να φέρει και παίχτες. Οι άλλοι δεν πήρε καθόλου. Η τρομοκρατία φαίνεται ότι πουλάει περισσότερο από τα χρήματα. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα φιλαράκι. Καλώσονα, καλώσονα. Καλή εβδομάδα, Μπάμπη Αριανό. Έλα, Αριανέ μου, Μπάμπη. Έλα, γονιά. Έχω να πω, ρε παιδιά, ότι για τον Άρη, μην βιαζόμαστε, η ομάδα είναι πολύ φρέσκια. Αναγκιά σου, πες τα ρε, χρυσόστομε. Ένα-δύο μήνες ομάδα είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε συμπέρασμα, ρε φίλε, για την ομάδα, πώς την αντιμετωπίζουν. Συμπέρασμα, ναι. Μια άγνωστη ομάδα ήτανε.
η οποία τώρα αντιμετωπίζεται πιο εύκολα από τους αντιπάλους. Ναι, γιατί είδαν ότι η δύναμη πυρός είναι δεξιά και αριστερά στους ακραίους και εκεί. Όχι τελικό συμπέρασμα όμως, ναι. Αυτό που λέει, όχι τελικό συμπέρασμα. Συμπέρασμα, ένα απλό συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε. Αλλά όχι τελικό, θα δούμε στη διάρκεια τι θα γίνει. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Αλλά σίγουρα ένας έξυπνος προπονητής, ένας έξυπνος προπονητής θα σου βγάλει δυσκολία. Ναι. Λοιπόν, και όσο ο Μάρτης δεν παίζει εντεκάδα, ο Άρης φίλε για να βγάλει ποιότητα, ο Μαρτίνεθ, ο Άρης για να βγάλει ποιότητα πρέπει να παίξει το 4-2-3-1. Mm. Πρέπει να μονιμοποιηθεί ο Μαρτίνεθ ως βασικός. Εάν δεν γίνει αυτό, ούτε να απελευθερωθούν οι πλαϊνοί, έχει μεγάλο θέμα. Το άρεσε που άλλαξε την εικόνα της ομάδας του προπονητής με μια κίνηση βάζοντας το σώμα. Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή η κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Μου άρεσε πολύ. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής κάτι έχει και θα τα δώσει και δεν έχει δώσει τίποτα τώρα. Συγγνώμη, έβαλε ένα εξαρροστόπερ για να αλλάξει την εικόνα του Άρη. Την άλλαξε. Μισό λεπτό. Αυτό αναδεικνύει το γεγονός ότι ο Άρης από τον άξονα έχει μεγάλο θέμα στη ανάπτυξη. Ο Άρης φίλε θα πρέπει να είναι σε φυσική κατάσταση, πολύ καλός, με πάθος, να πρεσάρει στο κέντρο, να κλέβει. Και να κλέβει στο κέντρο για να έχει μικρή απόσταση ο Γκαρσία με τον άλλο, τον Μπρούνο Γκάμα. Μην έχει 60 μέτρα, να έχει 25. Στα λέω τώρα πολύ έτσι εξειδικευμένα. Κάτσε λίγο να δω τι θέλει να πει. Ξέρει μπάλα, περίμενα, άκουσε με λίγο. Έλα, Μπάμπη, έλα. Ξέρει μπάλα. Λοιπόν, στον Πανιόνιο πώς έκανε ζημιά στον Άρη. Εκείνο το εξτρέμ του Πανιόνιο, πώς το λένε το. Ο Μασούρα. Το Σπυριντόνοβιτ λε. Το Σπυριντόνοβιτ, μπράβο. Τον έζησε το Σπυριντόνοβιτ ο. Ο Σόουζα. Τον έβγαλε μετά απ' έξω, κατάλαβες, και από εκεί γύρισε όλο το μάτς. Ο Κωστής άλλο σου λέει πάντως ότι τα χαφ σου δεν είναι κανένα δημιουργικά εκτός από τον Νίκο Μαρτίνεθ, ο οποίος εάν δεν πει να μπολιαστεί. Ο Σιώπης, παιδιά, δεν είναι δημιουργικό χαφ. Εντάξει, ο Κωστής περισσότερο εξουδετερώνει παρά δημιουργικό. Ποιος είναι ο Σιώπης? Καληνύχτα, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, περίμενε, κάτι δεν είναι. Κλείσε Μπάμπη με αυτό, αγόρι μου. Με αυτό που είπε, τρώσκει την κάρτα. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος. Είναι. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή μα έχει δείξει και άλλες φορές ότι είναι λαγός. Είναι να μην αποδειχτεί αυτό, θέλω από τους φίλους παοξίδες και να μην βγάζουν μεγάλη γλώσσα. Ναι. Γιατί έχουμε μάθει να τον βλέπουμε για λαγό τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια τώρα. Και όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε και τον πρόεδρό του. Ναι. Γι' αυτό ας μαζέψουν τη γλώσσα τους λίγο. Θα δείξει η διάρκεια τι θα γίνει. Καλημέρα, Μπαμπίνο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Να σε που φέτος θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και δεν θα μπορεί ο Αργενός να χαρεί την έξοδό του στην Ευρώπη την πιθανή. Αουγκ. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώ το να σου είπα. Είναι πιο πολύ σκασμένο τα κερδίζω έτσι οι άλλοι. Έλα, φίλε. Κουμπαράκι μου! Αχ, κουμπαράκι! Πήραμε τον κόλπο, τον κρασμό, κουμπαράκι μου. Λοιπόν. Ο κουμπαράκι πήδηξε εφημερίδα, ο κρασμό και τον κάρφουσε. Τι σε έχει κάνει αυτό ο κουλούρι, ρε, δεν σε αφήνει σε ησυχία. Τίποτα, ρε, τίποτα. 10 σύν για πλάκα θα βάλει τα γκολ. Κάθε γονιστική γκολ βάζει ο κουλούρι. Με λέει Πατουλίδου η Βούλα. Την προπόνηση που τραβάει, σε ατομική προπόνηση ο Κουλούρης λέει έχει τραβήξει, είναι άλλο πράγμα. Εάν είχε ο Άρντα το μυαλό του Κουλούρη, τώρα θα παίζει στην Μπαρτσελόνα. Κοίταξε, οι άνθρωποι είμαστε κατασκευασμένοι. Ναι. Ένας να έχει σώμα, ο άλλος να έχει μυαλό. Ναι. Ο ένας να είναι φαλακρός άσχημος και να έχει μυαλό, ο άλλος να είναι κούκλος και να είναι βλάκας. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Ναι. Ναι. Θα είπες όλα. Οπότε δεν. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Ναι. Σαν αντικειμενικός εγώ και εσύ, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός. Των προσδοκιών που θέλουμε. Έτσι. Δηλαδή παίρνει το αποτέλεσμα, αλλά η σχέση τιμής, δηλαδή οι μισθοί που παίρνουν αυτοί οι παίκτες σε σχέση με αυτή την απόδοση, δεν συνάδει επουδενή. Ναι. Καταλάβες. Αλλά ο Βλαχοπάουξης βολεύεται με το αποτέλεσμα. Εσύ δεν θα βολευτείς, αν πάρεις το πρωτάθλημα θα κοιτάζεις να μου πεις τι έκανες στην έκτη αγωνιστική με τον Απόλλων Σμύρνης. Πέρυσι βολεύτηκε και η ΑΕΚ έτσι όμως. Ναι. Και το πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, πανηγύριζα, μια χαρά πανηγύριζα. Champions League έπαιξαν, πήρε 30 εκατομμύρια, μια χαρά τις έκατσε. Ναι, αλλά να σ' αρέσει να λες ότι έχω μαδάρα, ότι παίρνω τα αποτελέσματα άνετα. Γιατί δεν σ' άρεσε δηλαδή η ομάδα στον Μπόρισοφ, δεν σ' άρεσε. Τώρα δεν θα κοιτάω ένα στα τρία παιχνίδια. Πώς όλα θα τα κοιτάμε. Κλείσε, Βλαχοπάοξη, κλείσε να πάμε στον επόμενο. Έλα, κλείσε. Λοιπόν, ο Πάοξ μόνο γκάζ μπορεί να πατήσει. Φρένο δεν μπορεί να πατήσει. Έτσι, ούτε χειρόφρενο. Καλημέρα, ναι. Ναι, χαίρετε. Καλώς ονα. Περίμενα ένα 20 λεπτό, η γραμμή έπεσε, χωρίς να τη ρίξω εγώ. Δεν πειράζει, ξαναπαίρνω επειδή θέλω να τονίσω κάποια πράγματα. Σ' ακούμε, φίλε. Καλημέρα, σ' ακούμε, βέβαια. Λοιπόν, γιατί, πείτε μου πρώτον, γιατί. Έχουμε μείον 2. Γιατί ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 2, μπορεί να μου πει κάποιος. Σκανδαλάκι είναι και αυτό, φίλε, να ξέρεις. Ο λόγος ποιος είναι? Τα περσινά, ρε φίλε. Ποια περσινά?
με... Ποια περσινά. Τα περσινά του ΠΑΟΚ. Κούβαγε τους, το μείον 3 και τους 2. Με τα περσινά. Είμαστε βλάκες που στην Τούμπα. Τα περσινά. Απομπόρεσε και έφυγε η ΑΕΚ με αυτό που ήθελε. Μέσα στην Τούμπα. Με Σαββίδη και όχι με Βουλινό. Ναι. Εντάξει. Και η Τούμπα η που τρομοκρατεί. Δεν ήταν η τρομοκρατική Τούμπα η οποία μάθαμε να ζούμε τόσα χρόνια. Ναι. Άλλο τώρα. Αν ο άλλος έχει τον διαιτητή, έχει τον συνδικαλιστή, έχει τον ένα τον άλλον. Λοιπόν, άκουσε να δεις φίλε, η Τούμπα στο Καραϊσκά και στο Άκα, ο Κομίνης δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε. 100%. Η Τούμπα χάνει αξία από αυτό. Όχι, δεν ισχύει, δεν έχει να κάνει με την Τούμπα. Χάνει αξία. Έχει να κάνει με ποιον ελέγχει από πίσω τα κόσμια, ποιος τσιμεντώνει και ποιος δεν τσιμεντώνει. Στο υποσυνείδητο. Ο Πάκου δεν τσιμεντώνει κανένα. Κακός. Ναι, κακός, κακός. Είχατε μία μισή ώρα να τα ρωτήσετε. Έλα, πες μου. Ένα λεπτό την άποψη. Το Τσετσένι δεν μπορεί να τσιμεντώσει ένα. Ναι, επειδή μας ρώτησες, γι' αυτό πήραμε σκητάλη. Ναι, έχει δίκιο, συμφωνώ με τον κύριο Ραπτόπουλο. Επ' αυτού λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι δεν πρέπει, διαφωνώ μαζί σας κύριε Γουγιανέ στο εξής. Μάλιστα. Δεν πρέπει να βάλουμε τα πόδια στο τραπέζι επουδενή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε τα πόδια στο τραπέζι. Η ομάδα, συμφωνώ με αυτό βέβαια, ότι η ομάδα είναι στον αδύρα αυτή τη στιγμή και μόνο καλύτερα μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Όπως μας έχει δείξει πέρυσι όλη τη χρονιά, όπως μας έδειξε το τελικό, όπως μας έδειξε στα ευρωπαϊκά. Σωστό αυτό που λέει. Αυτό που θέλω να τονίσω. Με αυτό το υλικό βέβαια δεν ξέρω άλλη, πόσο καλύτερα μπορεί να παίξει. Κύριε Ραπτόπουλε και οι άλλοι αναφέρομαι στο σύλλογο ΠΟΚ της Αθήνας δεν θα καθόντουσαν με τα πόδια στο τραπέζι. Θα κυνηγούσαν και τα δημοσιογραφικά, θα κυνηγούσαν τις βρισχές του κυρίου Φορτούνη χθες. Θα κυνηγούσαν τα επεισόδια και θα τα αναφέρανε. Δουλεύουν βρώμικα στο παρασκήνιο και εμείς καθόμαστε με τα πόδια στο τραπέζι γιατί έτσι έχουμε μάθει μάγικα και παοξίδικα. Αλλά. Μας στερήθηκε ένας τίτλος. Πρέπει να μαθαίνουμε, κύριε Κουγιανέ. Δεν πρέπει να καθόμαστε τα πόδια στο τραπέζι. Δεν έπιασες το πνεύμα, βέβαια, που το έλεγα. Στάθηκες μόνο στην ατάκα. Εγώ δεν το έλεγα με αυτό το πνεύμα. Γιατί αν με ακούς τακτικά, ξέρεις ότι εγώ κάνω συνεχώς αναφορές και για τον Φορτούνη και για τα επεισόδια και ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς εγρήγορες. Εγώ το είπα με άλλο πνεύμα. Στην εφημερίδα του Όμιλου Μέτρο έχει γραφτεί τίποτα για τα επεισόδια και για τις βρισχές του κύριου Φορτούνη. Έχει γίνει κάποια κίνηση για τον εισαγγελέα όπως θα κάνανε αντίστοιχα τα Pokémon κάτω. Έχει γίνει, νομίζω υπάρχει στο πρωτοσέλιδο βέβαια για τον Φορτούνη. Έχω λάθος, σας ευχαριστώ πολύ παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά φίλε. Ο Φορτούνης πρέπει να φάει 80 ευρώ, 200 ευρώ και μία ό,τι έφαγε ο Πασχαλάκης για τα ίδια πινελίκια. Τι να κάνουμε. Περιμένουμε αυτόν τον παππού, τον εισαγγελέα, πόσο έχει, 100 χρονών, πόσο είναι. Δεν ξέρω είναι τόσο Σιμιτζόγλου, δεν νομίζω να είναι τόσο. Κάτι γέρους βάζουν εκεί. Ναι, αλλά δεν είναι νομίζω παππούς αυτός ο Σιμιτζόγλου. Πόσο, δεν είναι 70 δηλαδή. Όχι. Τι είναι 69. Κάτι γέρι είναι εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Και για τα επεισόδια που έκανε η ΑΕΚ, πρέπει να φάει τιμωρία και κλεισμένο του θεού και η ΑΕΚ. Στον αγωνιστικό χώρο μέσα στο γήπεδο έγινε μανούρε. 100%. Ακριβώς. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Έλα καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, καλώς το να. Από το ασπρόμαυρο Ανόβερο. Θα πάρει στο λευκό τον πύργο, πολύ κρύο κάνει στην κορυφή. Πολύ κρύο. Ναι, ψύχρα έχει. Ψύχρα, πολύ. Έβαλα το μπουφάν αλλά θα χρειαστώ παλτό. Πάρε και γούνα, πάρε και καπέλο, πάρε. Άμα θα χρειαστείς παλτό, πάρε το βέρμπλουμ να φορέσεις. Να του δίνεις πατήματα. Άμα θες παλτό, πάρε το βέρμπλουμ. Κάτσε, μη βιάζεσαι, ραπ. Μη βιάζεσαι. Πέσω να μη βιάζεται γιατί θα γίνει κρέσπο και βαρέλα και ο βέρμπλουμ. Κάτσε, κάτσε. Μπράβο. Αυτά λέγαμε και για αυτούς. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ στο χθεσινό αγώνα με τον Απόλλωνα. Ναι. Αυτή η τριάδα, οι δύο υπόπτες και ο διαιτητής. Τι βαθμό θα βάλει ο παρατηρητής, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Αυτή η τριάδα, αγαπητέ μου από το Ανόβριο, πρέπει να πάει σπίτι και να μην ξαναπαίξει. Τόσο απλά. Ήτανε κάκιστη. Μια γλίτσα καλή. Άμπραβο, γλίτσα, άμπρα, τα ξέρεις. Για να πάμε να βόσκουν τα πρόβατα. Ένα άλλο θα πω τώρα. Και κλείσε με αυτό. Και θα κλείσω. Όσο έχουμε ξένους διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ γράψε από το ματήσει με 8 βαθμούς διαφορά. Να σε καλά αδερφούλη μου, να σε καλά. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου πάντως είπαμε για πρώτη φορά κάνει το 6-6, δεν το είχε κάνει ούτε με Σάνον ούτε με Σκότσικ. Το 72 πάντως είχε μείνει 19 μάτσα ήττες ο ΠΑΟΚ, εσύ τα θυμάσαι. 19 μάτσα ρία ήττες. Το 72-73 πήρε πρωτάθλημα, έμεινε 19. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Το 72-73, 19 αγωνιστικές λέει. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Και το 76-77 είχε μείνει 17 ματσά ήττες. Ούτε τότε ήταν παραμυθική παρεμβολή. Πάντως είχε κάνει μεγάλα σερί. Τρίτος τερμάτισε τη μια χρονιά και δεύτερος την άλλη. Ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι. Την μπάλα που έπαιζε Πισάνων, ούτε να τη δούμε ποτέ. Καλημέρα, έλα φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα.
να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Παραδόπουλο. Ναι. Έχετε χαζέψει, ρε. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα γύρο. Έχει παίξει 15 βάρ. Και απαιτείται να παίζει τέτοια μπάλα που έπαιζε πέρσι. Γιατί να μην παίζει, ρε φίλε, τι κάνει δηλαδή. Τι κάνει, ρε Αυτοπούλ, έπαιξε 6 μέρες. Βρε με τον Απόλλων Αθηνών έπαιζε εχθές. Μια ομάδα Β' Εθνικής. Και μέχρι τα 90 ήταν το μάτς. Η αιμορροίδα του Κουλιανού και του Ζαΐρη είχαν πάρτι κάνανε. Μα τρελάνεις τώρα. Μα τρελάνεις τώρα. Σε πήρανε κεφαλιές μέσα στην περιοχή. Ο Μάτιος, ο Παλέμαχος. Σε έκανε ο Τριάδης γιογιό. Σαχλαμάρα. Εμένα λες σαχλαμάρα. Ναι, σαχλαμάρας είσαι. Σαχλαμάρα. Τι να πω. Τι να πεις, σαχλαμάρα. Τι να πεις. Σε έκανε από όλο πλάκα στο κέντρο του γηπέδου, σαχλαμάρα. Καλημέρα στον επόμενο. Η Τούμπα στο δεύτερο ημίχρονο φώναζε ου. Δεν φώναζε ου στο τέλος του παιχνιδιού ου. Η Τούμπα φώναζε ου για το διαιτητή. Α, για το διαιτητή φώναζε ου. Ναι. Πώς τα φέρνει. Και τον περίμενε στα, και ναι. Στα, να φύγει σιγά σιγά και είχε γιούχα ολική ο διαιτητής και βοηθή. Ναι. Που έκοψαν 3 offside τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έδωσαν πέναλτι. Ναι, 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 ναι. Τα παιδιά από την Ανατολική Αττική. 45 χρονών είναι ο Σιμιτζόγλου που τον έκανε 70. Ποιο είναι? 45. Σαν γέρο είναι. Γέρος. Άμα τον τρέξει ένα χιλιόμετρο, θα σκάσει. Εντάξει, θα τον τρέξει, θα τον τρέξει, είμαι σίγουρο. 45. Σιμιτζόγλου 45. 45, δεν είναι. Χώρια τα καλοκαίρια. Χώρια. Τι να αυτή. Πάμε ακόμα ένα τελευταίο. Έλα, καλημέρε. Έλα, φίλε. Καλώ ο να. Ακούγομαι. Εμένα ναι. Λέει σαχλάμαρα. Στην μπάλα πάνω σε λέω σαχλάμαρα. Δεν σε λέω στην ίδια. Σαν άνθρωπο, ναι, ναι. Μπορεί να είσαι στην παρέα ασύλληπτο. Κορυφή. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Έχει κάνα 2 χρόνια τώρα, είμαι πρώτος στην κατοχή και πρώτος στις τελικές. Έχω πάρει να μην πω τι έχω πάρει. Σωστό! Οπότε έτσι ήταν ο Πάο. Κάτσε. Θέλω να μην παίζω μπάλα γιατί αυτό που παίζω είναι το χειρότερο που θα μπορούσα και να παίρνω το αποτέλεσμα. Ένα αυτό. Ωραίος. Δεύτερον. Έλα, φίλε. Ακούγομαι. Ναι. Δεύτερον, κάποιοι που κερδίσανε τη Λαμία και νομίζανε ότι πήραν το πρωτάθλημα. Σωστό! Το πρωτάθλημα πρώτα. Σωστό! Ρίχτα! Πάνε πάρε το πρωτάθλημα πρώτα της Β' Εθνικής, γιατί τις φορές ανέβηκες δευτεροτρίτος ανέβηκες. Ρίχτα! Πότε δεν το πήρες. Πάνε πάρε πρώτα εκεί το πρωτάθλημα, αν μπορέσεις και τελειώνεις μετά. Άντε, πάνε και το μεγάλο. Σωστό. Και τρίτο και τελευταίον, για κάποιους που λένε για το... Για τον αναφερθώ λίγο στα παλιά, για το περσινό το παιχνίδι τέλος πάντων. Ναι. Όταν θα φτάσει στο σημείο με τον Ολυμπιακό που μας πήραν το πρωτάθλημα όπως μας το πήραν. Δηλαδή να μπει ένας κούκλος μέσα, να πει με χτυπήσανε, να το βάλω σε ένα μάξι, να σηκωθεί και να δει χωρίς να τον ελείψει κανένας. Και να σταθερήσουν 6 βαθμούς. 9 συνολικά. Ναι. Εντάξει. Έτσι μπήκε μέσα, με χτυπήσανε. Έβαλε 5 χέρια στα μούτρα του μέσα που κουκουλώθηκε, τον είδαμε την άλλη φορά με ένα τάρι. Αδερφέ, το περσινό ήταν ρυφηφή. Να ξέρεις. Απλά και εμείς ξεχάσαμε μια πόρτα ανοιχτή. Αυτό είναι το λάθος μας. Η ομάδα του να χάσει το πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο, να δω τι θα κάνουμε. Όχι για κλοπή, θα μιλάνε για Κάζα την Παπέλ, θα μιλάνε μετά. Άστο. Το περσινό ήταν ρυφηφή, απλά ξεχάσαμε κι εμείς μια πόρτα. Αυτό είναι το λάθος μας. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Rap and cool show. Πάμε. 7, 8, 9 και παπά. Όπως καταλάβατε, τελειώσαμε για σήμερα. Έτσι. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο rap and cool show αυτής της εβδομάδας. Το είπα για αυτόν τον λόγο. Γιατί το είπα όμως. Αυτό το τίτλο. Γιατί το cool show. Ούτε στη Ρουμανία, στο κομμουνιστικό καθεστώς δεν θα μας Τσαουσέσκου, ναι, δεν θα μας έρθει. Το Τσαουσέσκου τέτοιο τίτλο δεν θα μας έρθει. Rap and cool show, κρυάδες. Ακούστε κάτι όλοι εσείς φανατικοί του μπάσκετ. Έχετε πολλούς λόγους πλέον να αποκτήσετε σήμερα κιόλας Wind Vision με το νέο τρόπο για να βλέπετε αθλητικά. Γιατί μέσα από τα κανάλια Nova Sports που είναι διαθέσιμα στη Wind Vision απολαμβάνετε τις μάχες των αγαπημένων σας ελληνικών ομάδων στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αρένες. Δείτε Ευρωλίγκα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δείτε Champions League Basketball με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Προμηθέα, πάντοτε μέσω της Wind Vision. Ολοκληρώσαμε, αλλά το πρόγραμμα του Μετρόπολης συνεχίζει με πολύ δυναμικό τρόπο. Παίρνουν σκυτάλι ο Γιώργος Ζαΐρης μαζί με τον Γιάννη Πάγκο και δεν θα κάνουν πλάκα. Στις 12 η μπάλα και η ενημέρωση στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο και όλο το επιτελείο. Εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι λίγο μετά τις 6 με τον Κωστή το μεσημέρι στην Κακομήρα. Καλό πρωινό να έχετε, βρε, και θυμάστε πάντα, να θυμάστε πάντα. Το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Καλημέρες! Η διαμάντη αυτός από το βράδυ πώς βρέθηκε τώρα χαράματα να δοκιμάσει. Δικός σου ακροατής. Ο δικός θα είναι. Δικός σου ακροατής. Ο δικός θα είναι. Αργότερα πήγα στρατό,
και γνώρισα το Στράτο που ήταν λίγο φαλάτρος και διάβαζε Καστράτο. Του είπα για το παρέμβο του τα παπένα και εκείνος με ερωτεύτηκε και έπεισε και μένα. Του είπα για το παρέμβο του τα παπένα και εκείνος με ερωτεύτηκε και έπεισε και μένα. Η ομοφοβικότητα. Και τι τον πέρασε στο κουμπαρά. Ούστ μωρή παντόφλα φύγει από εδώ πρωί.